Ο στόχος μας ήταν να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Είχαμε εντοπίσει ένα πρόβλημα. Αγοράζαμε κόρσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα και δεν τα ολοκληρώναμε. Και θέλαμε να βρούμε έναν πρωτοποριακό τρόπο, έναν έξυπνο τρόπο, να μπορεί κάποιος να αποκτά νέα skills γρήγορα, αποδοτικά και με ένα πιο ευχάριστο τρόπο. Να μην το παρατάει, δηλαδή. Να μην το παρατάει. Αλλά για να μην το παρατήσει κάποιος, πρέπει να του αρέσει. Η μεγαλύτερη τάση στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή είναι η προσωποποιημένη μάθηση. Και νομίζω έχουμε και μια αιμονή με τα να συλλέγουμε πτυχία και πιστοποιητικά. Ναι. Όταν το ίδιο σου το κόνσεπτ το έχει αλλάξει 500 φορές και όταν λέμε ότι το έχει αλλάξει, υπάρχουν κομμάτια που έχει απορρίψει τελείως. Αυτό σημαίνει ότι είσαι πλέον ευέλικτος και για μένα ελεύθερος. Έτσι, και όταν αυτή την ελευθερία πλέον την έχεις, μπορείς να δημιουργήσεις. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας δύο εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουν ιδρύσει μια πολύ διάσημη startup η οποία πρόσφατα πήρε και χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και πρόκειται για ελληνική startup. Οπότε πάμε να τους γνωρίσουμε. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Ευθύμης Βαφιάδης και ο Δημήτρης Κυριακάτης. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Work Early λοιπόν είναι η εταιρεία. Μια πολύ viral πλατφόρμα στην Ελλάδα. Οπότε ας πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε αυτή η πλατφόρμα και τι κάνει ακριβώς? Ωραία. Ξεκίνησε το 2019. Ο στόχος μας ήταν να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Γενικά θέλαμε να βοηθήσουμε επαγγελματίες να προοδεύσουν στην καριέρα που είχαν επιλέξει ή να κάνουν reskilling, να αλλάξουν επαγγελματικό μονοπάτι. Τότε, εμείς μέχρι το 2019 και εγώ και ο Ευθύμης εργαζόμασταν ως developers. Οπότε είχαμε εντοπίσει ένα πρόβλημα. Αγοράζαμε courses και εκπαιδευτικά προγράμματα και δεν τα ολοκληρώναμε. Το οποίο σε όλοι έχουν περάσει από αυτή τη φάση. Ναι. Ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν και άλλοι. Δηλαδή το είχαμε εντοπίσει και από συζητήσεις με συναδέλφους. Οπότε και είναι ένα πρόβλημα γενικά της αγοράς της εκπαίδευσης. Και θέλαμε να βρούμε έναν πρωτοποριακό τρόπο, έναν έξυπνο τρόπο, να μπορεί κάποιος να αποκτά νέα skills γρήγορα, αποδοτικά και με ένα πιο ευχάριστο τρόπο. Να μην το παρατάει, δηλαδή. Να μην το παρατάει. Αλλά για να μην το παρατήσει κάποιος, πρέπει να του αρέσει. Οπότε σκεφτήκαμε έτσι ένα νέο τρόπο εκπαίδευσης. Τα πρώτα courses ήταν κάπως gamified courses και είπαμε: OK, θέλουμε να κάνουμε τη μάθηση διασκεδαστική να παραπέμπει πιο πολύ σε παιχνίδι. Οπότε έτσι ξεκίνησε η εταιρεία. Μετά από λίγους μήνες, λανσάραμε την πρώτη έκδοση της πλατφόρμας του Work Early. Μόνοι μας, δύο άτομα, έτσι ξεκινήσαμε στην αρχή. Κάναμε τα πάντα, όπως σε όλες τις startups τον πρώτο καιρό, από sales, marketing μέχρι customer support. Αλλά λόγω του COVID και επειδή ευνόησε η συγκυρία τότε, οι άνθρωποι ήταν στο σπίτι, γενικά είχαν έτσι μια κλίση προς την εκπαίδευση και πολύ ελεύθερο χρόνο. Και πολύ ελεύθερο χρόνο, αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε έτσι το πρώτο χρόνο έκλεισε ο πρώτος κύκλος και ξεκίνησε το πρώτο growth της πλατφόρμας. Πήραμε άτομα και άρχισε γενικά να μεγαλώνει οργανικά. Πόσα άτομα είστε τώρα σαν ομάδα? Έχουν περάσει 25 άτομα, οπότε γενικά εντάξει, κάθε πάει χρόνο. Πάει καλά. Κάθε χρόνο μεγαλώνουμε. Άρα έχετε πάει από τους 2 στους 25 μέσα σε περίπου, ας πούμε, 4 χρόνια. 3 κάπου εκεί. 3 και κάτι, ναι. 3 και κάτι. Ναι. Τον πρώτο χρόνο η αλήθεια είναι ότι πήγαμε αργά σχετικά. Δηλαδή, μείναμε 2, μας πήραμε κάποιους για να βοηθήσουν. Κάναμε sales. Δηλαδή, το story είναι ότι από τα courses που έχουμε πουλήσει, τα πρώτα 5.000 τα πουλήσαμε ίδιοι, ενώ δεν ήταν και στο αντικείμενό μας και ούτε αν κάναμε την κουβέντα κάποια χρόνια πριν, εγώ ας πούμε τα sales καθόλου δεν είναι κάτι που το έχω. Οπότε, εντάξει, αναγκαστήκαμε εισαγωγικά γιατί έπρεπε να το πιστεύαμε σαν concept. Οπότε είναι εύκολο να το πιστεύεις, δεν έχει να κάνει με τα sales skills. Έτσι αλλά... και κανείς δεν ξεκινάει την καριέρα του και ξαφνικά ξέρει sales. Αυτό. Πάντα μέσω της επαναληψιμότητας. Αλλά επειδή το πιστεύαμε πάρα πολύ, μας βοήθησε αυτό. Και μέσα από τα sales καταλάβαμε και τι θέλει ο κόσμος. Δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όχι ότι κάναμε τα sales, οπότε εντάξει, είναι κάτι too much, αλλά ότι καταλάβαμε την αγορά, τι θέλει ο κόσμος και κάναμε pivot πολλές φορές. Οπότε, ένα κομμάτι, δηλαδή ένα από τα συστατικά της επιτυχίας, είναι το ότι ήμασταν πολύ προσαρμοστικοί. Δηλαδή, καταφέραμε πολλές φορές να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο business, να καταλάβουμε ακριβώς ή πολλές φορές να μείνουμε στο business, αλλά να καταλάβουμε πώς πρέπει να επικοινωνηθεί. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να πιστεύεις κάτι να είναι καλό, αλλά σε επίπεδο marketing να μην το επικοινωνείς. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ η τριβή με τον κόσμο, ώστε να καταλήξουμε στο τι πουλάει και πώς πρέπει να το επικοινωνήσουμε και έτσι όλα κύλησαν ομαλά. Να προσθέσω και κάτι εδώ. Όσον αφορά το κομμάτι, καταρχάς το πρόβλημα ήταν υπαρκτό στην αγορά και το βλέπαμε όταν δουλεύαμε ουσιαστικά στην αγορά, στις εταιρείες.
Ειδικά όταν είχαμε ξεκινήσει με το κομμάτι των developers και των μηχανικών και των αναλυτών δεδομένων, το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσες εύκολα να πάρεις ένα προφίλ το οποίο είναι entry level, junior όπως το λένε, και να μπορέσεις ουσιαστικά να τον κάνεις παραγωγικό με τον ρυθμό και τους τρόπους που δουλεύει η εταιρεία και τις νέες τεχνολογίες σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό είτε έπαιρνε πολύ χρόνο, είτε έπρεπε να βρούμε εμείς λύσεις για να το κάνουμε όταν δουλεύαμε εκεί, ώστε να βρούμε τεχνικές οι οποίες έχουν να κάνουν με διδασκαλία, αλλά δεν είναι με τον κλασικό τρόπο εκπαίδευσης που έχεις έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή, έναν instructor, αλλά ουσιαστικά έναν συνάδελφο. Και αυτό ήταν και η πρώτη φιλοσοφία του WorkEarly όταν το είχαμε πρώτο δημιουργήσει σαν concept. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοιου τύπου επικοινωνία και ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε όλος να ξεκινήσει να δουλεύει και να μάθει πάνω στη δουλειά. Και αυτό... να το νιώθει και πιο οικία, έτσι. Γιατί αλλιώς, ας πούμε, άλλο η επικοινωνία χτίζει με κάποιον συνάδελφο και άλλη επικοινωνία με κάποιον που τον θεωρήσεις λίγο πιο μακριά από σένα. Ακριβώς. Αυτό σκέψω το σαν μια τεχνοτροπία εκπαιδευτική, η οποία δεν υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι τότε. Και... όπως είπε και ο Δημήτρης, το δύσκολο ήταν να πάρεις ένα κοινό το οποίο το αντιλαμβανόταν. Καταρχάς, καταλάβαμε ότι το concept δουλεύει από τα πρώτα τηλεφωνήματα, όταν αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του κόσμου. Και ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όντως έχει μια πρακτική εφαρμογή, γιατί το βλέπαμε και εμείς από την καθημερινότητά μας. Αλλά έπρεπε κάποια στερεότυπα να τα σπάσεις. Δηλαδή, μέχρι τότε, ποια ήταν τα στερεότυπα, ότι πρέπει να έχω έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή, έναν στρατηγό. Και πρέπει να είναι σε μια συγκεκριμένη θέση και ο μαθητής να βρίσκεται σε μια άλλη θέση. Και επίσης πρέπει πρώτα να μάθει κάτι θεωρητικά και μετά να κάνει την εφαρμογή. Οπότε, οτιδήποτε διαφορετικό ή οποιαδήποτε μίξη ή μια οποιοδήποτε διασκευή αυτού, του φαίνονταν ξένο. Οπότε, αυτό χρειάζονταν πολλή συζήτηση και η αλήθεια είναι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία μας βοήθησε πολύ είναι ότι ναι, μιλήσαμε με πάρα πολλούς πελάτες. Και αυτό ουσιαστικά μας βοήθησε πάρα πολλές φορές το μοντέλο να το προσαρμόσουμε. Συνήθως οι εταιρείες, το πρόβλημα το οποίο έχουν είναι ότι έχουν αρχικά ένα μοντέλο στο μυαλό τους που τους έχει κολλήσει ότι αυτό θα δουλέψει, αλλά δεν φοβούνται να το βγάλουν στον πραγματικό κόσμο έξω και να το τσαλακώσουν, να το αλλάξουν, να το τροποποιήσουν, να το διασκευάσουν. Γιατί μπορεί να τους στεναχωρεί, μπορεί να τους φαίνεται ότι ξέρεις αυτό που είχα στο μυαλό μέχρι τώρα δεν δουλεύει. Ενώ το σωστό είναι ότι βγαίνεις έξω, στην πραγματική αγορά μιλάς με τον πελάτη και σταδιακά αρχίζεις και αλλάζεις αυτό που σκεφτόσουν μέχρι να έρθει και να κολλήσει. Έτσι γίνεται ένα επιτυχημένο προϊόν. Πρέπει να ακούσεις την αγορά και πρέπει να ακούσεις και το feedback. Ακριβώς. Και να κάνεις συνέχεια αυτό που είπατε, τις αλλαγές. Οπότε μας έχετε πει ήδη δύο πολύ σημαντικά μαθήματα, και την προσαρμοστικότητα και το ότι ακούω το ότι μου λέει ο ιδανικός μου πελάτης και χωρίς εγωισμούς χτίζω προς τα εκείνον, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Ναι, επικοινωνείς ουσιαστικά όχι μόνο για να πεις, να μιλήσεις εσύ και να πουλήσεις, αλλά ακούς κιόλας. Ναι. Οπότε βελτιώνεις με αυτόν τον τρόπο το προϊόν συνεχώς. Δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει η ιδέα. Δηλαδή, πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα διάφοροι και λένε ότι okay, σκέφτηκα κάτι, τελικά δεν δουλεύει, δεν το θέλει ο κόσμος. Μπορεί μια παραλλαγή να δουλέψει. Και συνήθως έτσι γίνεται. Οπότε. Και εμείς σε επίπεδο marketing μπορεί η ιδέα και το όνομα να είναι ίδιο και σήμερα. Αλλά όπως το λανσάραμε δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή έκδοση. Οπότε προφανώς αλλάξαμε, είδαμε τι δουλεύει και καταλαβαίνεις και τι θέλει ο κόσμος. Ένα δεύτερο πρόβλημα που ξέχασα να το αναφέρω πριν, πέρα από το ότι ένα τεράστιο πρόβλημα της αγοράς είναι η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι και ότι υπάρχει ένας φόβος. Τότε το reskilling δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ένας άλλος λόγος που φτιάξαμε αυτό το concept είναι ότι θέλαμε να βοηθήσουμε και ανθρώπους να αλλάξουν μονοπάτι καριέρας. Αλλά τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένο ότι, ας πούμε, ένας μαθηματικός γίνεται data analyst. Υπήρχαν κάποια στερεότυπα, όπως είπε και ο Ευθύμης, ότι έχω τελειώσει, ξέρω, μια σχολή. Θα πάω να κάνω 3 μεταπτυχιακά στα μαθηματικά. Αυτό. Απλά θα είναι από απλά μαθηματικά, ναι. Θα είναι applied. Ναι, θα είναι εφαρμοσμένο. Αυτό. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, έχει αλλάξει η αγορά. Και θα ας πούμε και διάφορα case studies μετά, αλλά τότε δεν ήταν τόσο, δηλαδή και στα πρώτα calls με τους πελάτες αυτό είχαμε καταλάβει, okay, ωραίο το concept, αλλά εγώ έχω τελειώσει φυσικό, ας πούμε, μπορώ να αποκτήσω IT skills, δεν έχω γνώση προγραμματισμού, μπορώ from scratch, ας πούμε, να φτάσω σε ένα καλό level. Οπότε αυτό το concept ήταν λίγο πρωτοποριακό, γιατί μπορούσε να πάρει κάποιον και να φτάσει σε ένα καλό level σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Προφανώς δεν μπορείς να αντικαταστήσεις την εμπειρία ποτέ, αλλά μπορείς να αποκτήσεις μια αλφα εμπειρία να πιο γρήγορα. Σαν το πρώτο σου βήμα που θα το κάνεις από μόνος σου και θα το κάνεις πολύ πιο γρήγορα για να πας εκεί που θέλεις. Ακριβώς. Και δηλαδή, άμα ρίξεις κάποιος και μια ματιά στα testimonials, γιατί εντάξει, εμείς ένας λόγος που διαβάζουμε και θέλουμε το feedback των πελατών, δεν είναι μόνο τα καλά λόγια, είναι ότι ο τρόπος που κάποιος αντιλαμβάνει την υπηρεσία. Δηλαδή, μπορεί να γράψει κάποιος ένα review και να γράψει ένα κατεβατό και να εξηγήσει όλο το story του. Οπότε γι' αυτόν. Όταν νιώθει ότι του άλλαξε κάτι στη ζωή του, στην καριέρα του, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γιατί το concept ότι παίρνω κάποιον και μπορώ να τον βάλω στη θέση ενός επαγγελματία και να γνωρίσει μια θέση σαν να έχει δουλέψει,
χωρίς να έχει δουλέψει, αυτό είναι πρωτοποριακό και είναι κάτι του που αυτό ήταν ο στόχος και το όραμα. Να μπορεί κάποιος να δει πώς είναι ο developer, πώς είναι ο data analyst, πώς είναι ο HR professional, χωρίς να έχει εργαστεί. Και πολλές φορές, να σου πω και την αλήθεια, έχει τύχει να μην αρέσει σε κάποιον κάτι και να πει ευτυχώς που το είδα, γιατί νόμιζα ότι αν γίνω developer θα μου αρέσει. Μέσα από το course είδα την καθημερινότητα, δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Γλίτωσα χρόνο. Του έχεις γλιτώσει χρόνο και πολλά έξοδα, γιατί ουσιαστικά πάρα πολλοί έχουν στο μυαλό τους μία εικόνα και όταν πάνε να το δοκιμάσουν, βλέπουν ότι τελικά ίσως μπορεί να μην είναι για μένα, μπορεί εγώ να ήθελα κάτι διαφορετικό. Οπότε σκέψου το σαν μία έτσι πολύ γρήγορη ματιά στο πώς είναι ένας κλάδος και θα μπορούσα ή μπορεί κάποιοι να είχαν εκπλαγεί ευχάριστο τον εαυτό τους και να λέγανε δεν περίμενα να το έχω. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν χρειάστηκε να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα σε μεταπτυχιακά ή σε πολύ ακριβά προγράμματα για να το καταλάβουν, αλλά με ένα ουσιαστικά ποσό που έτσι κι αλλιώς θα διαθέσει κανείς στην εκπαίδευση μικρό, μπορεί και όλος να το καταλάβει και να το αλλάξει όλη του την καριέρα ουσιαστικά και όλη του την οπτική. Ακριβώς. Και το πιο σημαντικό κιόλας είναι όχι μόνο να ξέρεις πού είσαι καλός και τι μπορείς να κάνεις, αλλά και πού δεν είσαι καλός και τι πρέπει να αποφύγεις. Και ίσως είναι πιο σημαντικό αυτό. Ναι. Σίγουρα. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι ήταν ότι παίρναμε προφίλ και προσπαθούσαμε να προσαρμόσουμε το προφίλ πάνω στις ανάγκες του ρόλου. Γιατί, ας πούμε, ειδικά στο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων που δουλεύαμε πάρα πολύ από τότε, υπήρχαν πάρα πολύ διαφορετικές ανάγκες. Υπήρχε ένα προφίλ το οποίο προέρχονταν από την οικονομική επιστήμη, το οποίο θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ χρήσιμο με συγκεκριμένα εργαλεία ψηφιακά, τα οποία δεν τα γνώριζαν η ευρεία, ας πούμε, μάζα επαγγελματιών. Να μπορούν να γίνουν αναλυτές δεδομένων πάνω στα οικονομικά. Οπότε προσπαθούσε να τους κατευθύνεις γύρω από συγκεκριμένα μονοπάτια πιο applied, με ένα πιο applied τρόπο. Και εκεί έρχεται και αυτό που συζητήσαμε πριν, δηλαδή πώς βοήθησαν τα sales στο να καταλάβεις την αγορά. Όταν ένας στους τρεις ρωτάει, OK, έχω τελειώσει οικονομικά, εγώ μπορώ να μάθω κάτι το οποίο παραπέμπει σε πληροφορική, μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, ωραία, θα το μάθω. Και γιατί να πάρει μια εταιρεία εμένα και να με πάρει έναν IT. Οπότε για να καταλάβει κάποιος ότι okay, πλέον το business intelligence, το data science έχει μπει παντού, οπότε το να μεταφράσεις data και να έχεις ένα background στα οικονομικά και να μπορείς πέρα από το τι να κάνεις την IT δουλειά να έχεις και ένα λόγο στα αποτελέσματα, αυτό το θέλουν πλέον οι εταιρείες γιατί έχουν αλλάξει και τα επαγγέλματα είναι πιο υβριδικά. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές μορφές, δηλαδή υπάρχει ο healthcare data analyst, ο finance data analyst κτλ. Οπότε αυτό για να το καταλάβουν τότε ήταν προσπαθούσε να αλλάξει λίγο κάτι στερεότυπα ετών. Και αυτό ήταν ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά και αυτό που βοήθησε πάρα πολύ με τα sales να καταλάβουμε ακριβώς την αγορά. Και έτσι να προσαρμόσουμε και τα courses μετά και το marketing. Και σε μια δύσκολη αγορά. Η Ελλάδα είναι μια δύσκολη αγορά στο κομμάτι του B2C. Είναι μια αγορά η οποία δεν φτάνουν οι τάσεις όχι πρώτες, όπως ας πούμε μπορεί να το δεις στην Δυτική Ευρώπη ή στις ΗΠΑ ή σε άλλες πιο ανεπτυγμένες αγορές βιομηχανικά. Οπότε προσπαθείς να προσπεράσεις διάφορα εμπόδια ούτως ώστε να περάσεις. Ο άγραφος νόμος είναι ότι είμαστε μια πενταετία πίσω από την Αμερική, οπότε πάνω είναι, κάτω. Και νομίζω έχουμε και μια αιμονή με τα να συλλέγουμε πτυχία και επιστοποιητικά. Οπότε νομίζω είναι λίγο δύσκολο να εμπιστευτεί κάποιος μια πλατφόρμα ή κάποιο πρόγραμμα σαν το δικό σας σχέση με ένα πανεπιστήμιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, σκέψεις τώρα, ακόμα και να είχες την τέλεια πλατφόρμα που ακόμα η πρώτη έκδοση τότε δεν ήταν στη μορφή που είναι σήμερα, το ένα άλλο πρόβλημα ήταν αυτό. Ότι γιατί να μην πάω σε ένα πανεπιστήμιο. Ναι. Ποιοι είστε εσείς, γιατί να το κάνω και τι θα κερδίσω. Οπότε τον πρώτο καιρό, επειδή πολλοί κόσμος τότε είχε αρχίσει πολύ και το remote και υπήρχαν ας πούμε λογιστές που είχαν γίνει data analysts, δούλευαν εξ αποστάσεως κτλ. Αυτό μαθαίστηκε και με τα reviews αλλά και από στόμα σε στόμα. Οπότε κάπως έτσι χτίστηκε το brand. Δεν χτίστηκε από το. Τώρα πλέον έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Γενικά έχει μεγάλη αξία ένα certification από την πλατφόρμα μας. Τότε όμως οι πρώτοι, οι early adopters, όπως και σε κάθε πλατφόρμα, ήταν αυτοί που θέλανε, που είχαν μια άλλου είδους σκέψη. Πέρα από την πεπατημένη και λέγανε: OK, ωραία, ακόμα και αξία να μην έχει. Ας πάω να μάθω, γιατί έχω καταλάβει ότι είναι ένα άλλο κόνσεπτ. Γι' αυτό και τον πρώτο καιρό οι πρώτοι πελάτες ήταν 30+. Για reskilling. Ένα φανταστικό κοινό. Η early adopters ήταν το κοινό το οποίο ήταν τότε το πιο ανοιχτό μυαλό ουσιαστικά κοινό επαγγελματιών εκείνης της περίοδου. Πήραμε κι εμείς πολλά από αυτούς. Ήταν φοβερή, δηλαδή αυτό κράτησε τον πρώτο χρόνο. Γιατί ουσιαστικά κάθε εταιρεία έχει στόχο, ξεκινάει πάντα από τους early adopters και θέλει να φτάσει στην κρίσιμη μάζα. Αυτό ουσιαστικά και απεικονίζεται και στα business plans σαν μια κατανομή, μια καμπύλη. Ναι, όσο πιο πολύ πλησιάζεις προς την κρίσιμη μάζα,
τόσο πιο πολύ πρέπει το, να αλλάζεις και το περιεχόμενό σου και το concept σου. Γιατί είναι διαφορετικά τα κοινά τα οποία απευθύνεσαι. Σίγουρα το πρώτο κοινό ήταν πιο κοντά σε εκείνο το concept και πολύ πιο ανοιχτό. Όσο πλησιάζαμε και κάναμε scale, αυτά μπορούμε να τα πούμε και στη συνέχεια της συζήτησης, εκεί αρχίζαμε να βλέπουμε ότι αυτό που δουλεύει σε ένα κοινό δεν δουλεύει στο μεγάλο κοινό. Οπότε πρέπει τώρα κάτι να κάνουμε. Ναι, ναι, όχι, αυτό το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε και στο content. Δηλαδή το πρώτο σου κοινό είναι σίγουρα πιο κοντά σε σένα και στην οτροπία σου. Αλλά μετά βλέπεις ότι όσο πηγαίνεις στη μάζα, θα πάρεις πολύ, πολύ διαφορετικό feedback από αυτό που έπαιρνες στην αρχή. Γιατί είναι κόσμος που ίσως δεν είναι τόσο εξοικειωμένος, είναι από άλλες ηλικιακές κατηγορίες, άλλα δημογραφικά. Πρέπει να προσαρμοστείς μετά. Ενώ στην αρχή προσαρμόζεται το κοινό σε σένα, οι Heliodopters, μετά πιο πολύ η εταιρεία θα προσαρμοστεί στο κοινό. Γιατί εντάξει, είναι πιο ευρύ και προφανώς έχει άλλες συνήθειες και λειτουργεί με άλλες τάσεις. Αλλά όπως και να έχει, το να φτάσεις σε ένα σημείο που μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ένα κόνσεπτ πετυχημένο, το κοινό σε φτάνει. Αν δεν αρέσει, ό,τι και να έχει κάνει, ό,τι και να έχει σκεφτεί, άμα δεν αρέσει, δεν αρέσει. Εσάς από αυτά που σας έχει πει το κοινό σας και από τα τεστιμόνια που διαβάζετε, υπάρχει κάποια ιστορία που να σας έχει μείνει στο μυαλό και να νιώσετε ίσως και συγκινημένο ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία, ας πούμε? Υπάρχουν πολλές. Ναι, πολλές. Μας έχουν μείνει τον πρώτο καιρό. Επειδή τον πρώτο καιρό, όπως ξαναείπα, μιλάγαμε εμείς με τους πελάτες, όταν έφτανε κάποιος στο τέλος. Θεωρούσαμε ότι ήμασταν και κομμάτι της επιτυχίας πέρα από την πλατφόρμα και εμείς. Γιατί μπορεί να μας έστειλε ένα email κάποιος και να έλεγε ότι είχατε δίκιο τότε που μου είπατε αυτό. Να πω και κάτι, εμείς όταν κάναμε τα calls τότε, επειδή ήμασταν στη θέση τους, εργαζόμασταν, δηλαδή ήταν πολύ πριν 1-2 χρόνια όταν ξεκίνησε η εταιρεία, θυμόμασταν τον εαυτό μας 2 χρόνια πριν. Δεν θέλαμε να πάρουμε κάποιον για να του πούμε ψέματα. Όχι ότι τώρα θα πει κάποιος ψέματα, αλλά τώρα μπορεί. Όταν παίρνεις να ρωτήσεις για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να δεις τον οδηγό σπουδών και τι περιέχει. Τότε, επειδή κάναμε και λίγο consulting, είχε τύχει πολλές φορές να πούμε σε κάποιον ότι θα δυσκολευτείς. Είναι δύσκολο να κάνεις το pivot σε αυτό το κλάδο. Είχαμε δύο εκπαιδευτές. Εντάξει, ή τέλος πάντων είχαμε βρει ένα άλλο μονοπάτι και αυτό το εκτίμησαν μετά. Όταν... Ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής, γιατί αν του πεις ψέματα και μπεις και δεν το αρέσει, στο τέλος εσύ θα φταίει. Είμαστε και σαν άνθρωποι έτσι. Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο για να τον βοηθήσει και είχαμε και άγχος δηλαδή. Και του πηγαίνουμε στις συνεντεύξεις και μπορεί να ήταν άνθρωποι 10-15 χρόνια μεγαλύτεροι από εμάς. Και τους πήραμε τηλέφωνο, λέμε τελείωσε, εντάξει, είναι αυτά τα οποία συζητήσαμε, πήγαμε καλά. Και μπορεί να έχει τύχει κάποιος να έρθει και να πει θέλω να γίνω developer, να του είχα πει δεν μπορεί να γίνεις έτσι τώρα, όπως το λες. Οπότε ξεκίνα από κάτι πιο soft, ας πούμε, κάτι πιο light για να μπει στο χώρο, από ένα tool. Με αυτό το tool να βρει και μια δουλειά, γιατί κάπου χρειάστηκε και έκανε το pivot. Τότε, επειδή είπα ότι υπήρχε και το remote, είχε ξεκινήσει, μπορεί να διπλασιάσει το μισθό του και εντάξει. Παίρναμε ένα feedback μετά και μας είχε συγκινήσει πολλές φορές αυτό. Τώρα εντάξει, προφανώς όταν αλλάζει κλίμακα δεν φτάνουν όλα στο βαθμό που φτάναμε παλιά. Αν και είμαστε πολύ εκεί, dedicated. Αλλά εντάξει, όχι στο βαθμό που είμαστε τα πρώτα 2 χρόνια, γιατί είχαμε μιλήσει σχεδόν με όλους. Τώρα εντάξει, λαμβάνω να γίνει κοφή. Δηλαδή από την αρχή το πλάνο ήταν να είστε B2C και έχει φτάσει μέχρι και σήμερα να είναι. Ναι, αυτό είναι καλή ερώτηση, γιατί εντάξει, είναι και ένα concept. Συνήθως όταν ξεκινάς μια πλατφόρμα πας πρώτα να κλείσεις B2B συμβόλαιο, ας πούμε, και μετά να βγεις στο ευρύ κοινό. Ξεκινήσαμε λίγο στην τύχη με την έννοια ότι βγάλαμε την πλατφόρμα και είπαμε okay, πάμε να την πουλήσουμε. Είχαμε μια νοοτροπία και είναι ωραία ερώτηση, γιατί μπορώ να απαντήσω και πώς το σκέφτομαι. Όταν φτιάξαμε την εταιρεία, είχαμε μια ιδέα και θέλαμε να υλοποιηθεί. Δεν είχαμε στο μυαλό μας 1-2 χρόνια πριν ότι θα γίνουμε startupers ή ότι θα φτιάξουμε εταιρεία. Γιατί έχω ακούσει πολλούς να λένε θέλω να φτιάξω μια εταιρεία. Όχι τι εταιρεία. Θέλω να φτιάξω μια εταιρεία. Απλά μια εταιρεία. Ναι. Δεν είχαμε αυτή τη λογική. Οπότε εμείς, επειδή βασιστήκαμε στην ιδέα και ξέραμε ότι είχαμε δει το κενό και θεωρούσαμε ότι αυτό θα δουλέψει, ξεκινήσαμε όπως θα ξεκίναγε ένας επιχειρηματίας που θα άνοιγε ένα μαγαζί. Που σημαίνει ότι βρήκα μια καλή τοποθεσία. Έφτιαξα κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν υπάρχει, ότι δίνει ένα value και προσπαθώ να το πουλήσω. Άρα βγήκαμε και ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα να πουλάμε. Δηλαδή να βάζουμε διαφημίσεις και να λέμε: OK, θέλει το κοινό να το αγοράσει. Οπότε προφανώς και είχαμε στο μυαλό μας το B2B και έγινε αργότερα, αλλά επειδή ξεκίνησε αυτό το πράγμα να ρολάρει, να έρχεται κόσμος, δεν προλάβαμε μετά να κάνουμε το pivot σε B2B και δεν θέλαμε κιόλας. Ξεκίνησε να δουλεύει, πήγε έτσι. Οπότε. Κάπως from scratch, δηλαδή χτίστηκε, δηλαδή χωρίς να το είχαμε σκεφτεί. Έχει να κάνει και με το background που έχετε όμως. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών επιχειρηματίες, παύλα startupers. Είναι αυτοί που έχουν το πιο τεχνικό background, οπότε ξεκινάνε όπως εσείς. Το ότι ξέρουν μια ανάγκη που υπάρχει στην αγορά και το χτίζουν και μετά αποκτάνε το business. Αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος που είναι συνειδητοποιημένος. Θέλω να κάνω κάτι δικό μου, θέλω να μπω στο business χώρο. Και ψάχνει τι θα κάνει με βάση ίσως τι είναι trend στην αγορά, τι μπορεί να κάνει ο ίδιος.
Και είναι ανάλογα από πού ξεκινάς, από ποια βάση. Και ουσιαστικά όταν ξεκινάς ένα σημαντικό. Και για άλλους που ξεκινάνε επιχειρήσεις, όταν ξεκινάς low budget και δεν είσαι funded και είσαι μια εταιρεία που είναι bootstrap και ξεκινάς με τα δικά σου κεφάλαια και τις δικές σου δυνάμεις, τα οποία κεφάλαια στη δική μας περίπτωση ήταν ελάχιστα. Πρέπει τον επόμενο μήνα να βγάλεις χρήματα για να συντηρήσεις τον εαυτό σου και την εταιρεία. Και το ίδιο και τον επόμενο και τον επόμενο και τον επόμενο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημασία τι θα κάνεις, πρέπει να πουλήσεις. Οπότε σίγουρα το B2C, από τη στιγμή που η πολυσιακή κύκλη είναι πολύ πιο γρήγορη, έτσι, και είναι θέμα ημερών να πουλήσεις κάτι, ενώ στο B2B ένας πολυσιακός κύκλος μπορεί να είναι γύρω στους 6 μήνες. Και αν. Οπότε αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία δεν μπορείς να την έχεις όταν ξεκινάς. Ουσιαστικά το B2B σε εμάς ήρθε και οι εταιρείες έρχονται όλο ένα και περισσότερες σε εμάς λόγω το μάθανε από το κοινό. Δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύαν στις εταιρείες είπαν στην εταιρεία τους ότι εμένα με βοήθησε και πάμε να το κάνουμε, το οποίο είναι ένας ανορθόδοξος τρόπος. Η καλύτερη οργανική ανάπτυξη είναι για εσάς αυτό. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς και το B2C είναι σκληρό, είναι ο δύσκολος δρόμος. Δηλαδή οι πιο πολλές εταιρείες αποφεύγουν το B2C. Γιατί στο B2C νικάει το 1% και παραμένει εκεί όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Εμείς το κάναμε και από επειδή δεν γινόταν διαφορετικά και επειδή μετά άρχισαν να ανακαλύπτουν πολύ περισσότερα πράγματα για το κοινό μας. Αλλά κάπως αναπτύχθηκε έτσι. Δηλαδή από μέρα σε μέρα άρχισε η εταιρεία να πουλάει, να κάνει το πρώτο growth κτλ. Οπότε στην πραγματικότητα συνεχίσαμε έτσι. Και έτσι, όπως είπε και ο Ευθύμης, οργανικά μετά αναπτύχθηκε το B2B. Δηλαδή, οι εταιρείες είπαν: OK, έχω πάρει 10 άτομα τα οποία έχουν τελειώσει ένα course εσάς. Άρα, μάλλον κάτι κάνετε. Οπότε, θέλετε να συνεργαστούμε είτε για να πάρουμε κόσμο από εσάς που έχουν τελειώσει, δηλαδή, είτε να εκπαιδεύσετε ένα τμήμα μας. Οπότε, κάπως ήρθαν. Και μετά, προφανώς, χτίστηκε σιγά-σιγά και τώρα εντάξει, έχουμε B2B τμήμα και έχει δομηθεί αλλιώς. Αλλά στην αρχή, επειδή και εγώ δεν το ανέφερα, ένας λόγος ήταν και το κεφάλαιο. Έπρεπε να συντηρηθείς, να βγει ο μήνας, γιατί εμείς παραιτηθήκαμε από τις δουλειές μας. Και αυτό είναι και ένα άλλο στοιχείο. Είναι ρίσκο, μεγάλο. Είναι ρίσκο. Γιατί όταν έχεις. Βέβαια κερδίζεις, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, άμα παίζεις λίγο εκ του ασφαλούς, ίσως δεν είσαι τόσο dedicated όσο πρέπει. Όταν πρέπει να επιβιώσεις, και η εταιρεία αλλά και εσύ, κάπως να ζήσεις, ίσως πολλές φορές αναγκάζεσαι να σκεφτείς. Και κάτι το οποίο δηλαδή είναι ρισκάρες. Γιατί δεν είναι και πάντα θέμα ικανοτήτων. Είναι πολλές φορές που έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις που λέμε ότι OK, δεν έχουμε τώρα plan B. Άμα στραβώσει αυτό, μάλλον δεν θα είμαστε αύριο. Πάμε να παίξουμε το τελευταίο χαρτί. Και αυτό πιάνει, δεν πιάνει, αλλά τέλος πάντων. Στην αρχή πολλά τελευταία χαρτιά. Κοίταξε, αυτό και επειδή υπάρχει και μια νέα γενιά επιχειρηματίων που είναι επαγγελματίες και είναι πολύ καλοί στον κλάδο τους και κάνουν ένα side hustle, όπως το λένε, και θέλουν να το εξελίξουν. Κατά τη γνώμη μου, τους μπλοκάρει. Λίγο το γεγονός ότι προφανώς αν έχουν ένα αποδεδειγμένο μοντέλο, καλό είναι και θέλουν να το εξελίξουν, καλό είναι να το δοκιμάσουν 100%. Γιατί σε κρατάει πίσω αρκετά το κομμάτι. Εντάξει, προφανώς εννοείται ότι πρέπει, ένα safety εννοείς. Πρέπει να πεις ότι έχεις μόνο τον εαυτό σου. Έτσι. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις που μπορεί να έχεις ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται από σένα οικονομικά ή εντάξει, και αυτό επαφήθηκε στην υπευθυνότητα του κάθε ανθρώπου. Στην περίπτωση που είσαι λοιπόν μόνο εσύ, ναι, μπορείς να το δοκιμάσεις. Γιατί αλλιώς ναι, διακυβεύονται πολλά. Δηλαδή, μετά σίγουρα εσύ είσαι επιχειρηματίας που παίζεις τη φήμη σου, παίζεις το εισόδημά σου, ρισκάρεις, δουλεύεις όλη μέρα. Αλλά μετά, όσο μεγαλώνουν οι εταιρείες και εξ εργαζόμενους, μετά είναι και άλλες ζωές που ουσιαστικά εξαρτώνται από σένα. Τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο στάδιο. Ναι. Όταν στριμωχτείς, ειδικά στην αρχή, είσαι πολύ πιο ανοιχτός στο να βλέπεις λύσεις μπροστά σου. Γιατί πρέπει να βρεις μια λύση. Είναι τα αίσθητα της επιβίωσης. Όσο υπάρχει μια ασφάλεια, μπορεί να πηγαίνεις στο δικό σου μονοπάτι, το οποίο μπορεί να επιμένεις στο λάθος. Γιατί δεν το πληρώνεις. Πιστεύετε ότι η επιλογή του να το κάνετε μόνοι σας με δικά σας κεφάλαια και στην αρχή να κάνετε όλες τις δουλειές μόνοι σας ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για να πετύχετε πιο γρήγορα και πιο νωρίς? Εμπορικά πιστεύω ναι. Και ο Δημήτρης έχει την ίδια άποψη. Εμπορικά ναι, γιατί ήταν αυτό που είπαμε. Έπρεπε να μιλήσουμε με τους πελάτες. Άμα παρακολουθήσετε την πεπατημένη που δουλεύουν, γιατί εμείς δεν θεωρούσαμε τους εαυτούς μας startupers. Με την κλασική λογική ότι έχω μια ιδέα και έρχεται κάποιος και χρηματοδοτεί αυτή την ιδέα, και μετά αρχίζουμε σιγά σιγά και προσπαθούμε να βρούμε το product market fit, και μετά σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε τζίρους και έχουμε ένα συγκεκριμένο runway το οποίο κάποια στιγμή θα τελειώσει και κάποια στιγμή θα βγάλουμε τα λεφτά μας. Όχι. Αυτό που είδαμε στην αρχή είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο το οποίο πάμε να δούμε άμα μπορούμε να το πουλήσουμε στην αρχή.
Και άμα δεν πουλιέται, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει, ώστε αυτό να καλύπτει μια πραγματική ανάγκη. Αυτό δεν το κάνεις εύκολα όταν έχεις από πίσω το δεχτή ασφαλείας. Ισχύει. Και τώρα πλέον αυτό που κάνετε εσείς στο δικό σας μοντέλο είναι αυτό που αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Δηλαδή, φεύγει το προηγούμενο αυτό που ανέφερες. Και όλο και πιο πολλές startups ακολουθούν αυτό το δρόμο. Το να ξεκινήσουν να φτιάξουν ένα προϊόν, να το πουλήσουν, να είναι στην αρχή bootstrapping, δηλαδή να βγάζουν μόνοι τους τα χρήματα που χρειάζονται και στην πορεία να μπει κάποιος επενδυτής. Άλλαξε και η οικονομία αρκετά παλιά, μέχρι και το 2015 και το 2018, και με αποκορύφωση τον κορονοϊό που έγιναν τα μεγάλα multiples που λέγανε στις αποτιμήσεις των εταιριών. Υπήρχε η λογική, ειδικά στο εξωτερικό, κάνει ανάπτυξη με κάθε κόστος. Δηλαδή, μπορεί μια εταιρεία να είναι ζημιογόνα, μπορεί κάθε χρόνο να μπαίνει επί 10 φορές μέσα οικονομικά, αλλά πάρε αγορά. Οπότε οι επενδυτές ήταν γαλαντόμοι. Αυτό σημαίνει ότι έπεφτε πάρα πολύ χρήμα στο κομμάτι του growth, χωρίς να κοιτάνε όμως άλλα metrics, με την κλασική επιχειρηματική λογική, ότι ξέρεις κάτι, ποιο είναι το profit and loss, τι χάνω, τι κερδίζω, όλη αυτή η παραδοσιακή λογική. Τώρα πλέον προφανώς που υπάρχει πληθωρισμός και έχουν αλλάξει αρκετά οι συσχετισμοί παγκοσμίως, προφανώς έχουν πάει σε πιο βιώσιμα μοντέλα και επενδυτικά και επιχειρηματικά, αν το θέλετε. Εσείς το περιμένατε όταν θα ξεκινούσατε, ότι θα φτάσετε στο σημείο που είστε σήμερα, θα πάρετε τη χρηματοδότηση που πήρατε και θα έχετε ουσιαστικά ακόμα πολύ πεδίο για ανάπτυξη? Εντάξει, γενικά είμαστε αισιόδοξοι από τη φύση μας και οι δύο. Οπότε δεν ξέρω αν το πιστεύαμε. Δεν ξέρω αν το είχαμε σκεφτεί. Δεν προλάβω να το σκεφτεί. Ναι, αυτό. Mm. Δηλαδή, επίσης, όταν ξεκινάμε κάτι, με οτιδήποτε να έχει να κάνει αυτό, πάντα είμαστε αισιόδοξοι και λέμε: OK, θα προσπαθήσουμε να πετύχει. Απλά δεν σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Δηλαδή, ότι OK, αν δεν πετύχει, θεωρώ τον εαυτό μου αποτυχημένο. Λέγαμε ότι θα το ξεκινήσουμε έτσι και θα βρούμε μια λύση. Δεν φανταζόμασταν ότι μια εταιρεία με δύο άτομα χωρίς χρηματοδότηση σε αυτόν τον κλάδο. Γιατί όπως είπε πριν και ο Ευθύμης, είναι δύσκολος κλάδος. Γιατί το λέω, δεν λέω ότι σε άλλα industries είναι εύκολο να πετύχεις, αλλά αν είχαμε ανακαλύψει μια εφαρμογή που έλυνε ένα πρόβλημα και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος μέσα στη μέρα του, θα ήταν πιο απρόσωπο, θα ήταν πιο εύκολο να πετύχει αυτό. Σε έναν κλάδο τώρα, στον κλάδο της εκπαίδευσης, που υπάρχουν στερεότυπα και ηλικιακά, δηλαδή στην ηλικία που το ξεκινήσαμε εμείς, στο να πάρεις ένα κομμάτι της πίτας from scratch, ήταν δύσκολο. Δεν το περιμέναμε να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε σήμερα. Αλλά εντάξει, νομίζω ήμασταν επίμονοι και γενικά πηγαίναμε day to day για ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Πιο πολύ το σκεπτικό μας δεν ήταν στο κομμάτι της χρηματοδότησης, ήταν στο πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τους πελάτες και να γίνουμε ανταγωνιστικοί, ξέρεις, στην πραγματική αγορά. Σωστά. Αλλά ναι, και με τα στερεότυπα σκέψου στην αρχή ότι μας ρωτούσαν, είστε καθηγητές, είστε εκπαιδευτικοί, διδάσκετε σε κάποιο πανεπιστήμιο, τι είστε. Οπότε, ξέρεις, υπήρχε αυτό το κομμάτι που έπρεπε να το περάσεις και σαν νοοτροπία, και ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το content marketing και το πώς σιγά σιγά θα περνάμε κάποια μηνύματα στον κόσμο, που προφανώς θα δει, ας πούμε, τα ωφέλη όταν το δοκιμάσει. Έτσι, για να μπορέσουμε σιγά σιγά και να βλέπουμε προφανώς και τι λέγανε και άνθρωποι που ήρθαν και το κάνανε και ουσιαστικά είχαν μετά αυτά τα αποτελέσματα. Ναι, μέσα του content ουσιαστικά εκπαιδεύει το κοινό σου. Οπότε είναι πιο εξοικειωμένο. Τώρα που στην Ελλάδα έχετε εδραιωθεί κάπως και σας ξέρει ο κόσμος, σκέφτεστε να επεκταθείτε στο εξωτερικό καθόλου και με τη βοήθεια της χρηματοδότησης? Εννοείται. Η βασική μας αγορά είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν ένα εργαστήριο, αν το θες, για να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα, γιατί ήταν λίγο πιο άμεσος ο τρόπος επικοινωνίας και μπορούσαμε να ξεκινήσουμε έτσι από τη στιγμή που μέναμε εδώ. Αλλά ουσιαστικά οι τάσεις και στο κομμάτι της εταιρικής εκπαίδευσης και στο κομμάτι των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στο πώς μπαίνει κάποιος και μαθαίνει μέσα από μια πλατφόρμα, έξω είναι πολύ, πολύ πιο μπροστά σαν οριμότητα αυτό το κομμάτι της αγοράς, οπότε σίγουρα στοχεύουμε εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι όταν δοκιμάσαμε να πουλήσουμε στο εξωτερικό χωρίς να έχουμε το budget, απλά δοκιμάζοντας από συγκεκριμένες συγκυρίες με πελάτες να μιλήσουμε, τους κλείσαμε. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο στη δική μας περίπτωση, δεν μπορώ να πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει αυτό, έξω ήταν πολύ πιο εύκολα για εμάς από ότι μέσα. Οπότε θεωρούμε ένα μεγάλο case study ότι το μοντέλο δούλεψε και έγινε viral στην Ελλάδα, προφανώς κυρίως μεταξύ των νέων επαγγελματιών που ήταν πολύ πιο ανοιχτοί σε αυτά τα ρεθίσματα, γιατί έξω δουλεύει πολύ καλύτερα λόγω ρημότητας της αγοράς και μεγέθους της αγοράς. Αλλά θεωρούμε ότι είναι δύσκολο το ελληνικό κοινό, οπότε σίγουρα, με δεδομένο ότι μπορεί να πιάσει κάτι εδώ, για μένα είναι πιο εύκολο να πιάσει άλλες αγορές. Που έχουν και ένα άλλο mindset, είναι λίγο πιο ανοιχτές. Και είναι και το εισόδημα και όλος παίζει ρόλο. Ακριβώς. Γιατί είναι, φυσικά, οπότε, είναι εύκολο. Ναι, σύμβολο. Γιατί αυτή η συζήτηση που έχει γίνει με πολύ κόσμο, ότι εντάξει, λένε πολλές φορές το υποτιμούν, λένε εντάξει, το ελληνικό κοινό. Το ελληνικό κοινό είναι δύσκολο. Είναι μια αγορά η οποία, όπως είπαμε και πριν λίγο, κάποιες τάσεις έρχονται αργότερα. Οπότε να πιάσει κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό εδώ,
μάλλον θα πιάσει και έξω. Όχι ότι είναι πανάκι αυτό και εντάξει, έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων δείχνει ότι υπάρχει. Και έχει πολύ περισσότερο χώρο για εμάς. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή η αγορά, η αγορά του e-learning, η αγορά του education technology, είναι γύρω στα 400-500 δισεκατομμύρια μεγέθους αγορά. Δηλαδή, είναι μια τεράστια αγορά. Είναι μια αγορά η οποία και ειδικά τώρα και με τεχνητή νοημοσύνη που θα τα πούμε και στη συνέχεια, μέχρι το 2030 θα πλησιάσει το 1 τρισεκατομμύριο σε αποτίμηση συνολικά κεφαλαιοποίηση όλη η αγορά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καταρχάς πάρα πολύ μεγάλος χώρος και για μας και ειδικά για αυτό που προσφέρουμε, γιατί έχουμε αρχίσει και πιάνουμε τάσεις από νωρίς, έχουμε πιάνουμε τάσεις από νωρίς που είναι νωρίς ακόμα και στο εξωτερικό για αυτές τις τάσεις αλλαγής, ας πούμε, του τοπίου, οπότε να έχουμε τοποθετηθεί πιστεύουμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε τώρα που έχετε πάρει τη χρηματοδότηση, έχετε και στόχο την επέκταση, πώς θα αξιοποιήσετε αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, ουσιαστικά η επένδυση, όπως είπαμε, βοήθησε πιο πολύ για το κομμάτι ακριβώς ανάπτυξης, γιατί όσον αφορά το κομμάτι να τρέξει η εταιρεία, δεν ήταν θέμα επιβίωσης, ήταν θέμα ανάπτυξης. Δεν τα έχετε ανάγκη, ουσιαστικά, ναι. Ναι, αλλά ουσιαστικά για να πάμε στο επόμενο επίπεδο, ναι, χρειαζόταν, γιατί πρέπει να σκεφτείς λίγο πιο μακροπρόθεσμα και χρειάζεται να επενδύσεις. Κάτι που είναι δύσκολο για μια εταιρεία η οποία είναι bootstrap. Οπότε ουσιαστικά σίγουρα ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης θα πάει στο προϊόν, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό πυρήνα προϊόντος, ο οποίος είναι αρκετά καινοτόμος, αλλά θέλουμε να φέρουμε περισσότερο ταλέντο στην εταιρεία και να φτιάξουμε ιδανικές συνθήκες για πολύ καλούς μηχανικούς για να έρθουν και να δημιουργήσουν κάτι το οποίο είναι 2025, έτσι, κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και πράγματα τα οποία δημιουργούμε, τα οποία είναι καινοτόμα. Και ουσιαστικά τα δουλεύουν και οι ανταγωνιστές μας με πολύ μεγαλύτερο budget στο εξωτερικό, γιατί παρακολουθούμε τις τάσεις. Και φυσικά ένα άλλο κομμάτι είναι της επέκτασης σε αγορές οι οποίες είναι μεγαλύτερες, οι οποίες είναι πιο ώριμες. Προφανώς δημιουργία τμήματων πωλήσεων εδρεωμένων έξω που γνωρίζουν και τις ανάγκες των πελατών, ούτως ώστε να πάρουμε από νωρίς αγορά. Αυτό δηλαδή είναι που μας ενδιαφέρει, διότι τώρα με την όλη αυτή την τεχνολογική επανάσταση που υπάρχει, η αγορά θα ξαναμοιραστεί. Και, και είναι μια πολύ καλή συγκυρία, γιατί υπάρχει ένα χρονικό παράθυρο στο οποίο μπορείς να δραστηριοποιηθείς πριν κλείσει εντός εισαγωγικών αυτή η αγορά πάνω σε μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τώρα, γι' αυτό και η επένδυση. Απλά η αγορά, αν θεωρήσουμε ότι αποτελείται από πίστες, το ότι έχει πάει καλά σε μια πίστα δεν σημαίνει ότι στην επόμενη θα τα καταφέρεις. Οπότε είναι challenge. Δηλαδή, γιατί λέμε τόση ώρα για το ότι έχει πετύχει αυτό, πάει καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι σε άλλη κλίμακα μπορείς να ακολουθήσεις. Οπότε. Προφανώς και εμείς θέλουμε δηλαδή να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί για να συνεχίσει όλο αυτό το growth. Πολλές φορές χάνεται εκεί, στη μετάβαση. Είναι μια νέα πραγματικότητα, ένα παράλληλο σύμπαν. Όταν θεωρείς, πηγαίνεις καλά σε ένα μέγεθος, ας πούμε, ομάδας που έχεις, σε ένα μέγεθος πελατών, και είναι αυτό που λένε όλοι το scale. Πώς θα το κάνεις και όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από αυτό το κομμάτι. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, βρίσκεσαι σε μια κατάσταση την οποία δεν έχεις δει ποτέ και την δουλεύεις τώρα για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι και η ΕΥΠΑ που θέλετε να στρατηγικά να μπείτε στη ΕΥΠΑ είναι μια δύσκολη αγορά. Ναι, το ελληνικό κοινό είναι δύσκολο και έχετε σκληραγωγηθεί, αλλά από την άλλη, η ΕΥΠΑ είναι μια αγορά που εκτιμάει πιο πολύ τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ δύσκολη και αυτή, γιατί κρίνουν πολύ αυστηρά. Έχει πολύ πιο έντονο ανταγωνισμό. Οπότε έχετε κάποια στρατηγική, φαντάζομαι, συγκεκριμένη για εκεί. Ναι, κοίταξε. Ουσιαστικά στις ΗΠΑ αυτό που συμβαίνει, καταρχάς να ξέρεις ότι οποιαδήποτε καινοτομία είναι πολύ πιο εύκολο να προωθηθεί πρώτα εκεί λόγω μεγέθους αγοράς. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσον αφορά για το κομμάτι των δεξιοτήτων και της αγοράς εργασίας, γιατί εμείς επικεντρωνόμαστε στους επαγγελματίες, σκεφτείτε ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το είχαμε δει στο World Economic Forum. Η τελευταία ανάλυση που είχαν κάνει ήταν η εξής. 100 εκατομμύρια επαγγέλματα θα αλλάξουν ή θα εξαφανιστούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα τόσα νέα θα δημιουργηθούν με έναν υβριδικό τρόπο. Δηλαδή, δεξιότητες τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις έχει το εργατικό δυναμικό, δεν τις έχουν οι επαγγελματίες, αυτό θα χρειαστεί να αλλάξει. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η παραγωγική, γιατί αυτό τώρα είναι ένα ποτάμι το οποίο δεν γυρνάει πια πίσω. Και όταν αυτό το βλέπεις σε μια μεγάλη κλίμακα, σε μια μεγάλη οικονομία, δημιουργούνται πάρα πολλές ανάγκες. Οπότε, ναι, είναι μια χώρα με πάρα πολλές ανάγκες που μπορούμε να καλύψουμε. Τα κομμάτια στρατηγικής, ότι μπορείς να ανοίξεις ένα παράρτημα ή να έχεις μια ομάδα πωλήσεων, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται και είναι σε συγκεκριμένες αγορές και αρκετά ανοιχτή σε εταιρείες οι οποίες παράγουν τεχνολογία και είναι καινοτόμες.
Οπότε ναι, υπάρχει στο χάρτη σαν στρατηγική τοποθέτηση λόγω του μεγέθους της αγοράς και της οριμότητας της αγοράς. Μιλήστε για τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς αξιοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη στα εκπαιδευτικά σας προγράμματα για να παρέχετε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία? Ναι, είναι ο βασικός πυρήνας στην πραγματικότητα. Και αυτό η αλήθεια έγινε πριν γίνει μόδα το AI First Company. Γιατί δουλεύαμε λίγο πριν γίνει το launch της OpenAI με το πρώτο ChatGPT που έγινε ο σεισμός εκεί. Αρκετό καιρό πριν πειραματιζόμασταν με αντίστοιχες, προφανώς χαμηλότερου επίπεδου δυσκολίας τεχνολογίες, όπως ήταν τότε το machine learning και μηχανική μάθηση. Δεν ξέραμε ότι θα βγει προφανώς κάτι τόσο καινοτόμο άμεσα. Όταν είχε βγει, απευθείας αρχίζαμε να δουλεύουμε εσωτερικά, να κάνουμε πειραματισμούς, όταν ακόμα ο κόσμος έβλεπε τι είναι το ChatGPT, μπορώ να το ρωτήσω και τι θα μου απαντήσει και τι διαφορά έχει από ένα απλό bot και όλα αυτά, έτσι. Επομένως, ναι, ο βασικός μας πυρήνας και αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Η μεγαλύτερη τάση στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή είναι η προσωποποιημένη μάθηση. Είναι αυτό το οποίο λέει η καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργεί άλλα προβλήματα, βέβαια, και υπάρχουν κάποιες τάσεις στην αγορά και πώς το έχουν υιοθετήσει από μαθητές μέχρι φοιτητές ή επαγγελματίες, αλλά το κομμάτι το οποίο μπορεί να δώσει είναι το κομμάτι του ότι όλοι εμείς είμαστε διαφορετικοί, όλοι εμείς μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο το ίδιο πράγμα και σε όλους εμάς ένα ελαφρώς διασκευασμένο ή παραλλαγμένο περιεχόμενο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό μέχρι τώρα ο κλασικός τρόπος μάθησης δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, διότι είχαμε ένα στατικό περιεχόμενο το οποίο το σερβίραμε σε όλο το κοινό, όλες τις πλατφόρμες, έτσι, και όλο το τρόπο μάθησης, και εσύ έπρεπε να προσαρμοστείς πάνω στο περιεχόμενο. Το ότι το περιεχόμενο θα προσαρμοστεί πάνω σε σένα και ακόμα και αν το θέλετε με τρόπο τον οποίο δεν το γνωρίζεις. Γιατί ουσιαστικά η προσωποποιημένη μάθηση δουλεύει με δύο τρόπους. Το ένα σκέλος είναι το κομμάτι του ότι εγώ δίνω πληροφορία για το ποιο είναι το background μου, τι με ενδιαφέρει. Έχω σπουδάσει οικονομικά, είμαι από τον κλάδο της υγείας και θέλω να δω παραδείγματα προσαρμοσμένα εκεί, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία δίνω στο σύστημα για να μου δώσει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Αλλά υπάρχει και ένα σετ μετρικών, το οποίο συλλέγεται, προφανώς με τη συγκατάθεση μου, ενώ γιατί είναι καλύτερο για μένα, ενώ προχωράω στη μάθηση και βλέπει τις αδυναμίες ή τα δυνατά μου σημεία και τα αντιλαμβάνεται και προφανώς μου φτιάχνει ένα μονοπάτι το οποίο είναι το καλύτερο για μένα. Και αυτή είναι η νέα τάση. Όλη η εκπαίδευση θα αλλάξει, όλη η αγορά της εκπαίδευσης θα αλλάξει με αυτόν τον τρόπο και αυτό θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη και με μοντέλα τέτοια. Ναι, και προφανώς και κάτι που κάναμε και πριν το AI και από το 2021 είναι ότι κάναμε πάρα πολύ reporting. Δηλαδή, πάντα βλέπουμε, επειδή εμείς τρέχουμε όλα τα course σε κύκλους, παίρνουμε όλο το feedback, όλα τα data από έναν κύκλο. Πώς θα πήγε κάποιος σε μια άσκηση που δυσκολεύτηκε κάποιος, και την επόμενη φορά που θα τρέξει ένας κύκλος, έχει προσαρμοστεί το υλικό. Και αυτό λίγο μας διαφοροποιεί, γιατί ξέρουμε από πριν πού θα κολλήσει κάποιος σύμφωνα με τον background του, πού θα δυσκολευτεί. Κάποιοι που θέλουν πιο advanced περιεχόμενο, πώς μπορεί να δημιουργηθεί. Οπότε χτίζεται. Δηλαδή, ενώ αγοράζει κάποιος ένα course στην ίδια τιμή, δεν βλέπει το ίδιο περιεχόμενο. Και αυτό προφανώς, όπως είπε και ο Ευθύμης, και με το AI και με διάφορους αλγορίθμους προσωποποιημένης μάθησης που αναπτύσσουμε, θα γίνεται όλο και καλύτερο. Αλλά ήδη γίνεται και γινόταν από τα πρώτα χρόνια, έστω και με λίγο πιο δύσκολο τρόπο. Γιατί εντάξει, προφανώς η τεχνολογία δεν ήταν στο ίδιο σημείο τότε. Αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, γιατί μιλήσαμε στην αρχή λίγο για gamified course κτλ., για να πετύχεις κάποιον να τον κρατήσει εκεί. Δηλαδή, η αγορά τώρα, αν δείτε τα στατιστικά σε international level, 9 στους 10 δεν ολοκληρώνουν ένα course. Είναι τεράστιο νούμερο. Το 1 στους 10 να τελειώνει ένα course. Έχουμε φτάσει σε ποσοστά τριπλάσια και τετραπλάσια από το μέσο όρο της αγοράς. Και ανεβαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν έχουμε επίπεδο προσοχής, χάνεται. Ναι, και το είχαμε και εμείς. Δηλαδή, άπειρα courses και εμείς ως developers που δεν τα ολοκληρώσαμε ποτέ. Και εγώ έχω αφήσει κάποιες. Ναι, ναι. Νομίζω όλοι έχουμε αφήσει courses. Οπότε. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Ένας τρόπος είναι αυτό που είπε ο Ευθύμης, η προσωποποιημένη μάθηση. Ο άλλος τρόπος είναι να ξέρεις από ένα κοινό περίπου τι θα γίνει, που θα δυσκολευτεί κάποιος, οπότε να τον βοηθήσεις. Και το τρίτο που έχουμε κάνει έχει να κάνει, ειδικά στο IT που μας βοηθάει και η τεχνολογία σε αυτό, είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να δίνουμε στον κόσμο το ίδιο course με 3, 4, 5, 6 διαφορετικές παραλλαγές. Δηλαδή, sports analytics, healthcare analytics, finance. Οπότε, βλέπει την ίδια άσκηση κάποιος με διαφορετικά δεδομένα. Αν του αρέσει το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, μέσα από συνεργασίες που είχαμε, μπορεί να παίζεται ένας αγώνας Σαββατοκυριακό και την Δευτέρα να πάρει data και να λύσει μια άσκηση. Οπότε τι πετυχαίνουμε με αυτό, και εγώ θα το έκανα, που είμαι λίγο ποδοσφαιρόφιλος. Επειδή περιμένει κάποιος να εξηγήσει τα της ομάδας του, γιατί έχασε, γιατί ξέρω εγώ δεν πάει καλά ή γιατί πάει καλά, μαθαίνει. Δηλαδή για να φτάσει στο αποτέλεσμα που είναι OK, να δω πώς πάει η ομάδα μου, θα μάθω αυτά που μου λέτε στη θεωρία. Γιατί πρέπει να λύσω την άσκηση. Και αν η άσκηση είναι κάτι που τον ενδιαφέρει, θα τελειώσει το course. Και έχουμε πετύχει στα Sports Analytics 7 στους 10 να ολοκληρώνουν το course. Και άνθρωποι που
Και τώρα να κάνω και μια παρένθεση. Και μιλάμε για ενδυνάμει κοινό. Δηλαδή, επειδή είπαμε πριν ότι η αγορά είναι τεράστια, δισεκατομμυρίων, σκεφτείτε τώρα και ένα ενδυνάμει κοινό το οποίο δεν το έχουμε μετρήσει. Δηλαδή, ανθρώπους που δεν θέλουν να εκπαιδευτούν και στα πλαίσια το κάνουν λίγο σαν χόμπι, μαθαίνω κιόλας. Και όταν βγάλαμε τα Sports Analytics και το είχαμε συζητήσει, λέγαμε τώρα πώς θα τα αγοράσουν αυτό, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Και μετά είπαμε ότι, OK, ναι, δεν θα τα αγοράσουν. Οι Sports Analytics, ξέρω εγώ, είναι 100. Okay. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουν για να μάθουν με ποδόσφαιρο κάτι. Και έγινε bestseller. Μετά πας και στην παρέα σου και λες, λοιπόν, χάσαμε γιατί ήταν αυτός ο παίκτης underperform επειδή άγγιξε την μπάλα 10% λιγότερο από τον προηγούμενο αγώνα. Έγινε αυτό και τώρα δουλεύουμε και σε ένα feature που, εντάξει, είναι too much, αλλά θέλουμε να το βγάλουμε. Γιατί, εντάξει, προσπαθούμε να το αναπτύξουμε. Είναι για τους πολύ καμένους. Για τους πολύ καμένους. Και θα το πω λίγο ευγενικά. Να μπορείς να βλέπεις τον αγώνα και να βλέπεις live στατιστικά και να λύνεις ασκήσεις. Τώρα θα μου πεις. Ποιο θα βλέπει αγώνα και θα λύνει. Αλλά αν δεν είναι η ομάδα σου, κάπως θα μπορούσε να το. Και τα πλέον να πάει στο σημείο που βλέπει αγώνα και σκρολάρει. Οπότε έχει μάθει να κάνει κάτι παράλληλα, κάνε αυτό. Είναι ζήτημα εμπειρία. Πώ θα προσφέρει την εμπειρία. Είχα άνθρωπο που πήγε στην Paris Saint-Germain. Σαν εγώ, σαν sports data scientist από το πρόγραμμα. Αλλά ναι, ήταν ένα κοινό το οποίο δεν μπορούσαμε να το μετρήσουμε πόσο μεγάλο μπορεί να είναι και έγινε ξαφνικά best seller σαν. Και έχει και δουλειά. Δηλαδή, όντω είπε ότι πήγε στην Paris Saint-Germain αυτό ο άνθρωπο. Υπάρχουν κάθε ομάδα βασικά. Θέλει να προσλάβει sports analysts και όχι μόνο ομάδες. Γενικά έχει δουλειά. Sportsbooks, agencies, αθλητικοί οργανισμοί, κανάλια. Αλλά σκεφτείτε και κάτι άλλο. Ότι ήρθε κάποιος ο οποίος ήταν λογιστής και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να αλλάξω επάγγελμα, μια χαρά είμαι. Αλλά για να το κάνει ως χόμπι και μαθαίνοντας μέσα από το πρόγραμμα κάποια εργαλεία, μετά είπε: OK, εγώ τώρα ας πούμε μπορώ να ξέρω SQL. Γιατί να μην δω μια θέση εργασίας που μπορεί να μου δίνει καλύτερα χρήματα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αυτό το έμαθα. Προέκυψε. Ναι, οπότε έτσι έχουμε πετύχει και μέσα από αυτά τα courses το να ξαναγοράζει κάποιος. Δηλαδή, ένας στους τρεις πελάτες αγοράζει ξανά ένα course από εμάς. Ενώ δεν έχουμε subscription model, οπότε ενώ φαινομενικά ουσιαστικά πουλάμε μια φορά σε κάποιον, επειδή τους αρέσει το concept και μέσα από αυτό θέλουν να αποκτήσουν και νέα skills, ξαναγοράζουν. Και αυτό μας βοηθάει και σαν εταιρεία. Θα λέγατε ότι αυτό είναι και μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες που έχετε κάνει για να πετύχει εν τέλει η πλατφόρμα. Το ότι έχετε πάρει ένα στατιστικό που ισχύει στον κλάδο, ότι οι περισσότεροι δεν ολοκληρώνουν. Λύσατε το πρόβλημα αυτό θεωρητικά με το να το κάνετε πιο gamified. Και είναι και ένα uniqueness αυτό της Work Early. Ναι, είναι, νομίζω οφείλεται πάρα πολύ επιτυχία σε αυτό. Και προφανώς το βελτιώνουμε. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, βγάλουμε κόρσες με Formula 1, με μπάσκετ. Οπότε, προσπαθούμε να το ανοίξουμε πάρα πολύ. Και όχι μόνο στα sports, και σε άλλους κλάδους. Να πω ένα παράδειγμα. Healthcare Analytics. Δεν υπήρχε κόρση στην Ελλάδα όταν το ξεκινήσαμε το 2022. Okay, τώρα, ένας γιατρός δεν είναι ότι ένας επαγγελματίας υγείας που δουλεύει σε ένα νοσοκομείο δεν είναι ότι είχε σκεφτεί να γίνει healthcare data analysis. Και μπορεί και να μην γίνει. Αλλά μέσα από αυτό είδαν κάτι, ένα φως στον ορίζοντα. Ότι, okay, εγώ θα ακολουθήσω ένα μονοπάτι που μπορεί όντως επαγγελματικά να μην μου δώσει τώρα κάτι, αλλά μπορεί να μου δώσει αύριο. Μπορεί να πλέον η τεχνολογία έχει πει παντού. Δηλαδή το να ξέρεις όπως παλιά μάθαινες Excel, που πλέον όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Excel, πλέον έχει πάει σε πιο advanced level. Δηλαδή reporting tools, AI tools. Βέβαια το Excel ακόμα τα βάζει όλα κάτω. Ναι, αλλά ισχύει. Αλλά όταν είχε βγει το Excel. Ήταν απίστευτο. Ναι, τότε λέγανε: OK, εμείς είμαστε λογιστές τώρα, είμαστε με το βιβλίο. Θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε το Excel, αυτά είναι για IT. Και όμως πώς είμαστε 20 χρόνια μετά. Άρα, όποιος μπαίνει σε αυτή τη λογική ότι θα προσαρμοστώ, γιατί άμα κάνω και μια κουβέντα τώρα, μιλήσαμε πριν για το AI. Υπάρχει μια ανησυχία με το AI, τι επαγγέλματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ποια θα εξαφανιστούν. Οπότε υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο. Δεν χρειάζεται όμως, γιατί όπως είπε και ο Ευθύμης, θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα, αλλά οι εταιρείες δεν θα σταματήσουν να χρειάζονται κόσμο. Απλά θα θέλουν πιο καταρτισμένο κόσμο. Δηλαδή, μπαίνει η τεχνολογία σε όλα τα επαγγέλματα. Εμείς, δηλαδή, analytics, που λέμε και στο HR, υπάρχουν HR professionals που μαθαίνουν HR analytics για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα από τα data του HR. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει IT ή ότι αύριο μεθαύριο, επειδή υπάρχει το AI, δεν θα χρειαστεί ο HR professional. Πρέπει να είναι λίγο πιο dedicated. Έχεις μια πιο εξειδικευμένη γνώση που μπορεί να κάνει καλά. Αυτό. Η λογική είναι να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις. Όχι ότι υπάρχει φόβος, άρα τα παρατάω και. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση. Όπως όλες οι ανθρώπινες εφευρέσεις, όταν έχει καθιερωθεί στο ευρύ κοινό, ουσιαστικά πρέπει ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι και επιτυχίες τη οικονομία και τη αγορά. Ας πούμε στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Ένα στου δύο φοιτητές αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το ChatGPT. Πάνω από το 60% κάνουν εργασίες οι οποίες είναι στο AI. Εντάξει, και προφανώς αρχίζουμε και σκεφτόμαστε και τίθενται ερωτήματα ακόμα και οι ίδιοι καθηγητές. Δηλαδή, ουσιαστικά τα προγράμματα τα δημιουργούν και αυτά είναι στατιστικά. Οπότε, ουσιαστικά, ναι, λες τι αξία μπορεί να έχει μια εκπαίδευση η οποία υπάρχει ένα βοηθητικό εργαλείο από τη στιγμή που έχει βγει αυτή την νοημοσύνη. Αλλά το ίδιο δεν ισχύει και για τους υπολογιστές.
Όταν, ας πούμε, υπήρχε ένας πολιτικός μηχανικός ο οποίος κάποτε σχεδίαζε μία γέφυρα με το χέρι και μετά βγήκε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα, τον καθιστά λιγότερο. Έκανε απλά χρησιμοποιήσει αυτό το βοήθημα για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά στο μισό χρόνο και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και πιθανότητα σφάλματος. Αυτό ακριβώς ισχύει και σε αυτήν εδώ την τεχνολογική επανάσταση. Και ουσιαστικά προσαρμοζόμαστε γύρω από την τεχνολογία η οποία έχει δημιουργηθεί. Θα γίνουν δηλαδή εργασίες λιγότερο διεκπαιρεωτικές. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε δουλειά. Απλά θα είμαστε πιο dedicated σε αυτά που έχουν ουσία. Το οποίο νομίζω και οι εταιρείες το θέλουν και ο κόσμος. Είναι γενικά το πιο αποτελεσματικό. Ναι, γιατί τώρα το να χάσεις τη μισή μέρα για κάτι που μπορείς να το κάνεις γρήγορα ή ξέρω εγώ να γράψεις 10 emails και να σου πάρει χρόνο, αν αυτό μπορείς να το λύσεις και να είσαι dedicated στη δουλειά σου, νομίζω όλοι το θέλουν. Και προφανώς να αναπτυχθείς και πνευματικά. Έτσι. Ναι. Όταν ένας επαγγελματίας μαθαίνει από αυτό που κάνει κάθε μέρα, καλλιεργεί δεξιότητες, γίνεται καλύτερος κάθε μέρα από τη δουλειά του. Είναι για ένα όφελος. Εστιάζουμε στα πράγματα τα οποία μας εξελίσσουν. Μιλώντας γι' αυτό, εσείς έχετε course για το AI ή είστε αποκλειστικά στο data science, το πιο παραδοσιακό, ας το πούμε? Φυσικά έχουμε. Yeah. Και έχουμε εισάγει και μια σειρά, και αυτό που ετοιμάζουμε και τώρα είναι οι πλατφόρμες που θα δείχνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης για όλους τους κλάδους. Γιατί ο κάθε κλάδος θέλει να το δει και λίγο στο δικό του περιεχόμενο, στις δικές του έννοιες και στις δικές του ορολογίες. Αυτό το οποίο είχαμε φτιάξει στην αρχή, δηλαδή όταν είχαμε λίγους πελάτες στην αρχή και έπρεπε πιο χειροκίνητα να μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση για τον καθένα. Όταν άρχισε να έρχεται πολλοί κόσμος εδώ, αυτό πλέον δεν μπορούσε να υποστηριχθεί. Οπότε αυτό που φτιάξαμε, από εκεί αρχίσαμε να δημιουργούμε αυτούς τους αλγορίθμους που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θέλει το κοινό και τα ονομάσαμε playgrounds, που ουσιαστικά δηλαδή έμπαινε ο καθένας και ουσιαστικά έβλεπε παραδείγματα από τον δικό του κλάδο. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό κάνουμε και τώρα και με τα καινούργια μαθήματα του AI. Προσπαθούμε να δώσουμε σε έναν κλάδο και σε έναν επαγγελματία περιεχόμενο το οποίο θα τον βοηθήσει αύριο να κάνει κάτι το οποίο θα του δώσει μια αξία. Το πρώτο AI course που φτιάξαμε τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά, ήταν για το HR. Πάλι δηλαδή ξεκίνησαμε ανορθόδοξα. Δηλαδή πρώτα βγήκε το AI and ChatGPT for HR και μετά AI coding bootcamp και άλλα courses που έχουν φτιάξει τώρα. Γιατί πρέπει να σκέφτεσαι λίγο και το κοινό. Αυτός που ήδη έχει δει κάποια πράγματα για το AI, είναι developer κτλ. Κάποια πληροφορία την έχει μόνος του. Πρέπει να του δώσεις ένα course το οποίο όντως θα δίνει ένα value. Ενώ σε κλάδους που στην αρχή δυσκολεύτηκαν να κάνουν catch up με το AI, ήταν πιο εύκολο να δει ένα τέτοιο course, να μπει λίγο στη λογική του AI και να το χρησιμοποιεί. Οπότε αυτό πάει και λίγο στη συζήτηση που είχαμε στην αρχή, ότι σε όλα πρέπει λίγο να σκέφτεσαι πέρα από την πεπατημένη. Ότι όχι μόνο okay, AI, τεχνολογία, άρα πάω να μιλήσω σε developers. Μπορώ να μιλήσω και σε κλάδους που θα το χρειαστούν, αλλά είναι πιο δύσκολο να κάνουν και κάτσα. Και πήγε πάρα πολύ καλά το AI στο HR και πάει. Οπότε κάπως έτσι δηλαδή είναι όλη η λογική της εταιρείας. Έχετε βρει και τη συνταγή, νομίζω. Ναι, από ένα σημείο και μετά νομίζω βγαίνει και λίγο. Μετά κάνεις και λίγο replicate αυτά που έχουν πάει καλά με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα. Ναι, ας πούμε το, επειδή ανέφερα τώρα το HR. Το HR είναι και η study για μας. Γιατί το HR School όταν το δημιουργήσαμε το 2022, ενώ είμαστε στην αρχή πιο πολύ IT και data oriented, ήταν ένα άλλο κοινό. Οπότε στοχεύσαμε στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν reskilling, δηλαδή να μπουν στον χώρο, να δουν αν τους αρέσει. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά και πάει. Και έχουμε ένα τεράστιο κοινό. Είναι best seller το HR School. Και βάλαμε και κόσμο να δει το HR, να μπει σε πιο junior ρόλους. Εταιρείες πήραν κόσμο, ο οποίος στην αρχή είχε μια αλφα κατάρτιση που την είχε αποκτήσει μέσα από κάποια course, αλλά μπορούσε να το εξέλιξει μέσα από τη δουλειά. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Και σταδιακά άρχισαν να έρχονται και οι professionals για να κάνουν πιο advanced πράγματα, όπως είπα, HR analytics, AI κτλ. Και πλέον έχει ρολάρει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή είναι ένα. Είναι best seller και είναι ένα προϊόν, γιατί αυτό το είχαμε και σε ένα συνέδριο έτσι, που είχαμε μιλήσει σχετικά με αυτό. Φτιάξαμε, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα εκπαιδεύαμε HR ενώ δεν είμαστε εμείς HR. Και ότι δείχνει πώς αλλάζει η κατάσταση. Και ότι θα τους δείχνουμε εν πάση περιπτώσει και από τη δική μας πλευρά και πράγματα τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν στο επάγγελμά τους. Και το περιεχόμενο αυτού της πλατφόρμας του HR School εγκρίθηκε από τον HRCI στην Αμερική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ανθρωπίνου Δυναμικού. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και είναι και το πιο αξιόπιστο. Οπότε ουσιαστικά τους είχαμε στείλει τα προγράμματά μας όταν τα είχαμε δημιουργήσει και τα ενέκριναν. Και μάλιστα μας είχαν στείλει και σημείωση ότι θέλουν πολύ ψηλή ποιότητα και καινοτομία. Και ουσιαστικά βοήθησε και αυτό και πάρα πολύ στο να έρθουν και εταιρείες μετά και να φέρουν τμήματα σε εμάς, φέρνοντας και ένα φορέα από πίσω. Πας κατευθείαν στο τμήμα του HR, εκεί που αποφασίζουν για την εκπαίδευση του προσωπικού. Ακριβώς. Ναι. Αλλά. Έξυπνο. Ναι. Βέβαια, τα προγράμματα όπως είπε και ευθύνη τώρα είναι όλα. Τα certifications έχουν ένα value. Αλλά όση ώρα κάνουμε αυτή την κουβέντα,
να είναι η πρώτη ή δεύτερη φορά που αναφερόμαστε στα certifications. Και αυτό είναι και όλο το mindset. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει όντως σε κάτι το οποίο έχει αξία, αλλά συνέχεια εμείς λέμε για το ταξίδι. Δηλαδή, πώς θα μάθεις, πώς θα σου αρέσει. Γιατί παίζει ρόλο ένα certification, αλλά καλώς ή κακώς μπορεί να φτάσεις εκεί. Με πολύ διάβασμα, με κάποιο τρόπο. Αν μέσα σε όλο το ταξίδι δεν έχεις μάθει, δεν σου αρέσει, μετά θα δυσκολευτείς και στη δουλειά σου. Γι' αυτό συνέχεια λέμε για, τα gamified courses, για το πώς κάποιος μπορεί να φτάσει να το ολοκληρώσει. Γιατί είναι πιο σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μας. Δεν είναι ότι οι πιστοποιήσεις και όλα αυτά δεν έχουν ένα value για την αγορά. Έχουν. Και προφανώς έχουν σε επίπεδο βιογραφικού, για να σε καλέσει κάποιος σε ένα interview, να σε δει κτλ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μετά έχουν να κάνουν με τα skills που έχεις στην πράξη. Πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να πραγματικό αποτέλεσμα. Το πραγματικό certification είναι το αποτέλεσμα. Γιατί γι' αυτό κιόλας κάποιος αγοράσει κάποιο course. Γιατί θέλει να πάει σε μια άλλη θέση εργασίας, να κάνει reskilling, να μάθει πράγματα. Δεν είναι το certificate αυτό καθ' αυτό. Σωστά. Εγώ νομίζω ότι είχαμε περάσει σε μια άλλη φάση τα τελευταία χρόνια, η οποία ήταν λίγο πιο δρομακτική και έκανε τους ανθρώπους να αγοράζουν courses για να πάρουν το certification και δεν έλαβαν καθόλου το ίδιο το course, ας πούμε. Συλλέκτες. Το οποίο είναι αντίθετο με το ότι θες να μάθεις για να γίνεις καλύτερος. Και κάπου εκεί πέρα χάθηκε λίγο το νόημα του certificate. Γιατί ουσιαστικά υπήρχε αυτή η φιλοσοφία ότι εγώ συλλέγω πιστοποιήσεις και φτιάχνω ένα πολύ μεγάλο το εισαγωγικό και ανοίγουν όλες τις πόρτες ξαφνικά και επιτυχαίνω με αυτόν τον τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα θα φανεί άμα ξέρεις ή όχι. Και θα φανεί άμεσα και δεν είναι ότι θα φανεί στη δουλειά. Σε τεχνικούς ρόλους, γιατί εμείς είχαμε ξεκινήσει για τεχνικούς ρόλους, αλλά και όχι μόνο σε τεχνικούς ρόλους, και στο HR υπάρχει πρακτική αξιολόγηση. Έρχονται κάποια στιγμή και σου ρωτάνε κάποια πράγματα για να σε προσλάβουν και σου λένε OK, πώς θα το έλυνες άραγε αυτό. Το οποίο απαιτεί έναν συνδυασμό δεξιοτήτων και κριτική σκέψη. Αν δεν έχει ένα από τα δύο, τίποτα από τα δύο, δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Οπότε ουσιαστικά είναι πιο σημαντικό να το καλλιεργήσει αυτό παρά οτιδήποτε άλλο. Και στην αρχή νομίζω ότι είναι μόνο για του τεχνικού ρόλου, γιατί θα δώσει μια τεχνική συνέντευξη και θα κληθεί κάποιο να ολοκληρώσει ένα project, ας πούμε, ή να απαντήσει μια τεχνική ερώτηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί και κάποιο να πάει σε μια συνέντευξη ανθρωπίνου δυναμικού και να του δώσουμε δύο βιογραφικά, το οποίο το κάναμε κι εμεί, και να του πούνε: ωραία, έχει αυτό το ρόλο. Ποιο θα διάλεγε αν ήσουν, ας πούμε, recruiter και ψαχνέ να στελεχώσει. Και αυτό το κάνουμε, συγγνώμη, αυτό είναι πάρα πολύ στα courses. Δηλαδή έχουμε virtual tasks. Δηλαδή λέμε ότι, OK, πρέπει να στελεχώσει μια εβδομάδα. Πάρε 100 βιογραφικά. Και θέλω να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη λογική για να φτάσει εκεί. Οπότε, όταν το κάνει αύριο μεθαύριο κάποιο στη δουλειά του, είναι διαφορετικό να έχει δει μια θεωρία για το recruiting. Και αν λες σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, θα επιλέξω έτσι. Και είναι διαφορετικό να έχει βιογραφικά μπροστά σου, η εταιρεία να καίγεται να προσλάβει και σε πρέπει σε μια εβδομάδα να έχει κάνει ένα screening. Οπότε, όταν ο άλλος το κάνει στο course, και όπως είπαμε και στην αρχή, με λίγα χρήματα, γιατί έτσι προσπαθούμε δηλαδή, να είναι value for money όλο αυτό για το κοινό, βγαίνει και την επόμενη φορά που θα πάει στη δουλειά του, θα το καταλάβει, θα το θυμηθεί. Θα πείτε αυτό, εγώ το έκανα. Οπότε, ακόμα και στο HR, πάλι λειτουργούν πάρα πολύ με data, με virtual tasks και πράγματα που μπορούν όντως στην πράξη να τους οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. Προφανώς και το υλικό είναι πάρα πολύ καλό και όλη η θεωρία κτλ. Αλλά θέλουμε να κάνει πρακτικά παραδείγματα. Οπότε, έχουμε δομήσει όλο το μοντέλο της εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο. Μπορεί να βάζουμε και εικονικά tasks, ότι ξέρω εγώ, είσαι IT, έχει πέσει ο server. Μπορεί σε μια ώρα να το λύσει, είναι κρίτικα, ας πούμε, αυτό το task. Δηλαδή να μπαίνει λίγο σε αυτή τη λογική. Και αυτό, τώρα για να το πάω και λίγο αλλού, γιατί είναι και ο κλάδος σας, σε επίπεδο marketing δεν περνάει εύκολα. Όσο και content να γραφτεί, όσο και αυτό να γράψεις οτιδήποτε σε ένα subpage, δεν περνάει αυτό στον κόσμο. Δηλαδή θέλει χρόνια να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα. Και ευχαριστούμε και για την πρόσκληση, γιατί μας δίνει και ευκαιρία να πούμε και κάποια πράγματα που δεν έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή αυτή τη συζήτηση δεν την έχουμε ξανακάνει κι εμείς. Γενικά το long form content βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Και βρίσκουν και δουλειά. Δηλαδή για εμάς και γι' αυτό έρχονται και οι εταιρείες. Δηλαδή, εντάξει, για εμάς ήταν το επόμενο βήμα φυσικά μετά το κομμάτι της εκπαίδευσης να ασχοληθούμε με το κομμάτι της στελέχωσης, αλλά όχι με την κλασική έννοια. Δεν έχουμε κάποιο γραφείο στελέχωσης, recruiting agency, αλλά ουσιαστικά το κοινό το οποίο έρχεται είναι από τα καλύτερα τα οποία μπορεί να βρει μια εταιρεία μαζεμένα. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν για νέες θέσεις. Όχι όλοι, και δεν μιλάω για τους εταιρικούς πελάτες οι οποίοι έρχονται και εκπαιδεύουν λογαριασμήματα. Μιλάμε για τον B2C, για το κοινό που έρχεται μόνο του, γιατί έρχεται προφανώς με τέτοιου τύπου κίνητρο. Οπότε το επόμενο βήμα για εμάς, και το οποίο έχει να κάνει και με υπηρεσία προς τις εταιρείες, οι εταιρείες έρχονται και στα schools που έχουμε ως hiring partners, αλλά τώρα πλέον το τελευταίο καιρό έρχονται συνέχεια. Να σας πω την αλήθεια. Έγινε χωρίς να γίνει κάποια διαφήμιση συγκεκριμένη για αυτό το κομμάτι, αλλά ακούστηκε. Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο και εκπαιδευμένο σύνολο ταλέντων υποψηφίων, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά χαρτογραφημένο βάσει δεξιοτήτων. Μπορεί κάποιος
να μπει και να φιλτράρει πάρα πολύ εύκολα, που προφανώς είναι σε μια εταιρεία και θέλει να προσλάβει δεξιότητες και συνδυασμούς δεξιοτήτων, όπως και κατανομές μεταξύ υποψηφίων. Αυτό τους γλιτώνει απίστευτα χρήματα και χρόνο. Οπότε ναι, είναι ένα μοντέλο το οποίο παρακολουθήσαμε στο εξωτερικό να γίνεται, γιατί πλέον ο κλασικός τρόπος recruiting έχει κάποια πλαίσια, έχει ένα ταβάνι, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο δεν μπορεί να φύγει από εκεί και πέρα. Και αυτή η λύση είναι πολύ πιο ευέλικτη και πιο πρακτική. Στις δεξιότητες εννοείς μόνο τα hard skills ή και τα soft skills? Και τα soft skills, γιατί ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων υπάρχει και στα περισσότερα προγράμματα, και ειδικά τα πιο μακροσκελή, υπάρχει και επικοινωνία με τους δικούς μας, με τη δική μας ομάδα, οι οποίοι είναι οι consultants, οι οποίοι, γιατί θέλουμε να έχουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα μέσα όπου χρειαστεί, και για να συλλέγουμε στοιχεία, αλλά και να μπορούμε να χαρτογραφήσουμε και να σκιαγραφίσουμε τα προφίλ. Έτσι. Okay. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συλλέγοντας μετρικές και προφανώς καθορίζοντας ένα βαθμό στο που μπορεί να είναι αδυναμίες ή δυνατά σημεία. Και προσωμιώνουμε όλες τις συνθήκες. Δηλαδή, υπάρχει chat σε μια πλατφόρμα, ας πούμε, τύπου Slack κτλ. Μπορεί να μιλάει με τους consultants σαν να είναι, ας πούμε, εικονικός team leader. Mm. Ή να συνεργαστεί με κάποιους άλλους από το πρόγραμμα. Οπότε μέσα από όλα αυτά σκεγγραφείται όλο το προφίλ του, και σε επίπεδο soft skills και σε επίπεδο βιογραφικού, και προφανώς τα hard skills είναι εύκολο να... γιατί υπάρχουν κάποια scorecards, οπότε μπορούμε από τα τεστ και από όλα αυτά να βγάλουμε κάποιες μέτρικες. Αλλά γενικά σκεγγραφούμε όλο το προφίλ, οπότε καταλήγουμε ακριβώς στο προφίλ ενός user. Σε μια persona. Και, ναι, σε μια persona, και στο πώς κάνει fit με μια εταιρεία και με το τι ψάχνει. Και γι' αυτό πέφτουμε και μέσα. Δηλαδή, εταιρείες που έρχονται και ζητάνε τέτοια προφίλ, δηλαδή απλά διαλέγουν. Είναι πολύ εύκολο. Πάμε στην άλλη πλευρά, στο ότι, OK, έχω πολλούς, κάτσε να δω τώρα ποιος είναι ο καλύτερος. Και προφανώς, επειδή είναι πάρα πολλές εταιρείες, πάντα εμείς βοηθάμε όλους αυτούς που κάνουν τα courses να διοχετεύονται στην αγορά. Μπράβο, έχετε κάνει κάτι πολύ ολοκληρωμένο. Δηλαδή, και σχεδιάσετε, φαντάζομαι, τα επόμενα 5 χρόνια είναι η ανάπτυξη και των δύο πλευρών ουσιαστικά. Ναι, γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο όταν μιλάμε για επαγγελματικές δεξιότητες ουσιαστικά, και επίσης βοηθάς και τις εταιρείες με αντικειμενικά κριτήρια και μια καθαρή ματιά, αν το θέλετε, να μπορέσουν να επιλέξουν και να κάνουν και τις σωστές προσλήψεις. Και ανθρώπους που ταιριάζουν στην εταιρεία, και ανθρώπους που. Γιατί οι επόμενες μας λύσεις σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και με την άμεση αλληλεπίδραση των εταιρεών απευθείας με το pool των υποψηφίων, ώστε να μπορέσουν να ανταλλάσσουν περιεχόμενο και να μπορούν να συλλέγουν και αυτοί πράγματα τα οποία θέλουν και να μπορούν να αλληλεπιδράσουν καλύτερα και με καλούς όρους. Τέλεια, παιδιά. Να σου κάνω για μια τελική ερώτηση πριν το κλείσουμε. Τι συμβουλή θα δίνατε στον νεότερο εαυτό σας? Το νεότερο όσον αφορά το κομμάτι του work early και της... εντάξει, θα μπορούσαμε να το πούμε και πιο πριν, στο κομμάτι της επαγγελματικής πορείας. Γενικά η υπομονή είναι αρετή. Τα αποτελέσματα θα έρθουν, άμα προφανώς προσπαθείς με το σωστό τρόπο. Πάρα πολλές φορές και υπήρχαν και δυσκολίες και πράγματα τα οποία σε εμποδίζουν και θεωρείς ότι... ξέρω εγώ, είναι μέχρι εδώ ή δεν μπορώ να βρω μια λύση, αλλά αν στο μακροπρόθεσμο κομμάτι, αν είσαι υπομονετικός και αν έχεις και όχι τόσο μια πειθαρχία, μια επιμονή, η επιμονή ξεπερνάει και το ταλέντο, ξεπερνάει και ενδεχομένως άλλες δυνατότητες που μπορεί να μην είχες και να τις απέκτησες μετά. Ίσως είναι το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο, και είναι και ένας δύσκολος δρόμος, έτσι, είναι ένας ανήφορος. Αλλά ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα σου δώσει πίσω. Και λιγότερο εγωισμό. Εγώ αυτό θα συμβούλευα τον εαυτό μου. Και σε πολλά επίπεδα. Και στο πώς αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση στην ίδια την εταιρεία. Που τον πρώτο καιρό προφανώς τα μεγαλοποιούσαμε όλα και λέγαμε ότι okay, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, δεν είναι. Τέλος πάντων, και μετά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα νέο πρόβλημα που θα συναντήσεις ξανά. Αλλά και ως προς τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό μπορεί να δεις κάτι το οποίο έχεις σκεφτεί και να το δεις σε 10 εταιρείες μετά. Ακριβώς το marketing. Και να λες, μα το έγραψα έτσι. Για μένα αυτό είναι καλό. Πρώτον, δείχνει ότι δουλεύει. Και δεύτερον, δεν προσπαθείς να ανακαλύψεις τον τροχό και να πεις ότι okay, όλο αυτό το έχω φτιάξει εγώ και πρέπει κάπως να πάρω τα credit. Δεν σε ενδιαφέρει. Αν δουλέψει, πάει να πει ότι έχεις δημιουργήσει μια τάση. Οπότε, κάτι το οποίο στην αρχή δεν το έκανα εγώ προσωπικά, αλλά τώρα το θεωρώ πάρα πολύ καλό, είναι ότι αν βλέπω κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμείς και το δω κάπου αλλού, θεωρώ ότι δημιουργείς μια τάση στην αγορά. Είσαι thought leader, αυτό. Ναι, ακριβώς. Οπότε το αντιλαμβάνομαι έτσι πλέον. Εντάξει, αυτό. Δηλαδή, με λιγότερο εγωισμό νομίζω πορεύεσαι καλύτερα σε επίπεδο business. Άρα, υπομονή και λιγότερος εγωισμός. Ναι. Ναι, είναι πολύ βασικό. Είδα από τις απαντήσεις κιόλας ότι συμπληρώνει το ένα στον άλλον ιδανικά. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω, ίσως χτίστηκε γιατί γνωριζόμασταν χρόνια.
από φοιτητές. Κάναμε τον πρώτο καιρό τα sales μαζί, οπότε κάπως το χτίσαμε και μας το έχουν πει πάρα πολύ σκοτεινό. Εδώ κάναμε μια συζήτηση, φαίνεται κάπως να το έχουμε δουλέψει μαζί, ενώ εκείνη την ώρα ξέρουμε ο καθένας τι θα πει καλύτερα. Αυτό κατάλαβα. Τι πάει να πει. Ναι, δηλαδή ήσασταν πολύ καλό κουρδισμένος μεταξύ σας. Ναι, είναι. Και είναι αυτό... αποτέλεσμα χρόνων αυτό το ετών. Ναι. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και όντως τώρα κάτι τελευταίο. Ναι. Ότι μου έκανε εντύπωση όταν είδα ότι και οι δύο έχετε το ρόλο του managing director. Δηλαδή, συνήθως βλέπουμε εταιρείες να είναι ο ένας managing director, ας πούμε, να είναι ο άλλος ή οι υπόλοιποι να έχουν έναν άλλο ρόλο. Εσείς αποφασίσατε να πάτε με αυτό το δρόμο. Ναι, σίγουρα έχουμε χωρίσει τα verticals και τα πράγματα τα οποία ασχολούνται ο καθένας και τα συζητάμε στο κομμάτι που high level που λέμε. Αλλά ναι, μέχρι τώρα δεν έτυχε και δεν θεωρήσαμε χρήσιμο να καθιερώσουμε το παραδοσιακό C-suite που καμιά φορά ξέρεις. Όχι ότι είναι κακό, το βλέπεις απλά σε εταιρείες ας πούμε, που είναι 4 άτομα και 2 πελάτες και υπάρχει ένα C-suite πάνω, το οποίο. Εντάξει, προφανώς είναι και λίγο θέμα οπτικής για το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος τα πράγματα και τι έχει νόημα να ασχοληθείς σε κάθε φάση της πορείας σου. Δεν είναι κάτι το οποίο το είχαμε καθιερώσει ας πούμε, μέχρι τώρα, αλλά σε πραγματικό επίπεδο, σε επίπεδο business και δουλειάς, ναι, έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίσει συγκεκριμένα μονοπάτια και αρμοδιότητες και προφανώς συζητάμε και συναποφασίζουμε πράγματα τα οποία. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, θα ακούσεις κάτι από τον άλλον και δεν το έχεις σκεφτεί και ξέρεις ότι θα σου δώσει κάτι καλό, ας πούμε. Οπότε όλες αυτές και όλα τα προβλήματα που, και οι δυσκολίες που είχε όλο αυτό το διάστημα, ξέρεις, ειδικά στην αρχή, μας βοήθησε να μπορούμε να βοηθάμε στον άλλον και με έναν καλύτερο τρόπο. Αλλά υπάρχει εμπιστοσύνη. Οπότε μερικές φορές όταν κάποιος πει κάτι στο κομμάτι του. Ο άλλος το αφουγκράζει. Δηλαδή δεν θα παίξει θέση φαλιά. Ναι, εντάξει. Δηλαδή και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπεραναλύουμε. Άμα κάποιος έχει ασχοληθεί πιο πολύ με το marketing και πει κάτι, ο άλλος θα πει: OK, το έχεις γιατί το έχεις ξανακάνει. Ο άλλος στο product, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί κάτι και να πούμε: ότι OK, το ακολουθούμε. Και σε αυτό βοηθάει και ο λιγότερος εγωισμός που είπε ο Δημήτρης. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο το προσωπικό κομμάτι. Όταν το ίδιο σου το concept το έχει αλλάξει 500 φορές και όταν λέμε ότι το έχει αλλάξει, υπάρχουν κομμάτια που έχει απορρίψει τελείως. Τα οποία στην αρχή θεωρούσε ότι δουλεύουν, αυτό σημαίνει ότι είσαι πλέον ευέλικτος και για μένα ελεύθερος. Έτσι, και όταν αυτή την ελευθερία πλέον την έχεις, μπορείς να δημιουργήσεις. Και αυτό είναι και συμβουλή και για νέους επιχειρηματίες. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις στη λογική ποιος έκανε πιο πολλά, γιατί έτσι κάπως φεύγεις λίγο τα πλαίσια της ομάδας. Και για μένα το να πετύχει κάτι, ποτέ δεν θα ξέρει κάποιος όταν έχει ξεκινήσει και είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, το πώς θα ήταν αν ήσουν μόνος. Δηλαδή. Και εμείς έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές πώς θα ήταν όταν είχαμε κάνει την εταιρεία ο καθένας μόνος του. Και εγώ πολλές φορές καταλήγωσα διέξοδο. Έλεγα ότι τότε που είχε γίνει αυτό, αν δεν το είχαμε συζητήσει, δεν θα υπήρχε συνέχεια. Οπότε δεν ξέρω αν θα φτάναμε εδώ. Άρα είναι λίγο ανούσιο το να σκέφτεσαι ποιος κάνει πιο πολλά, ποιος αφιερώνει πιο πολλές ώρες. Και γενικά αυτή η λογική ότι δούλεψα 5 ώρες ή 10 δεν σημαίνει και κάτι. Μπορεί άλλος να δουλέψει 5 λεπτά. Ναι, και να λύσει ένα πρόβλημα. Μέτρας. Ναι, οπότε νομίζω όσο πιο χαλαρός είσαι στο ότι είναι ομαδική δουλειά και πάμε να πετύχουμε, και προφανώς αν πετύχουμε. Όσο υπάρχει αποτέλεσμα. Όσο υπάρχει. Είναι πολύ σημαντική η μετάβλητη το αν υπάρχει αποτέλεσμα. Το οποίο ισχύει και σε επίπεδο ευρύτερης ομάδας. Έχει να κάνει δηλαδή και με το κομμάτι της τελέχωσης και με τους ανθρώπους που προσλαμβάνουμε στην εταιρεία. Δεν είχαμε ποτέ κόλλημα με τις ώρες. Δεν ήταν κάτι μας διευρενό. Προφανώς για να δουλεύουμε πολύ, να δεν έχουμε θέμα να δουλεύουμε πιο λίγες ώρες από τη στιγμή που το αποτέλεσμα και η μετρική είναι εκεί που πρέπει να. Και αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει και έχουμε πλανάρει, ας πούμε. Οπότε ναι. Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι μια φιλοσοφία ότι ξέρεις, κρινόμαστε λίγο του αποτελέσματος και. Νομίζω η τάση της αγοράς βασικά εκεί πάει τώρα. Ναι. Γενικά. Εσείς πριν ξεκινήσετε μια τελευταία ερώτηση. Τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Τρεις τελευταίες. Επειδή ήσασταν και πριν φίλοι, ανησυχούσατε ότι ίσως η επαγγελματική ζωή ίσως χαλάσει εγώ κατά τη φιλία σας ή είχατε ξεκαθαρίσει ότι άλλο επαγγελματικά, άλλο τα φιλικά μας. Ναι, φυσικά είναι δύο διαφορετικές σχέσεις. Βέβαια, υπάρχει μέσα στην καθημερινότητα της δουλειάς πάντα μπορεί να υπάρχουν ας πούμε, δυσκολίες που πρέπει να προσπεράσεις κτλ. Αλλά αυτό εντάξει, προφανώς όταν γνωρίζεις τον άλλο σαν χαρακτήρα και είσαι OK μαζί του, καταλαβαίνεις όλα τα άλλα είναι στο πλαίσιο της δουλειάς. Οπότε ναι, αυτό είναι. Τον πρώτο καιρό υπήρχε μια ανησυχία, γιατί ουσιαστικά ήταν λίγο κάτι καινούριο. Οπότε δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί και σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα νομίζω ότι το έχουμε βρει. Φαίνεται και από τη συζήτηση ότι είμαστε γενικά αλάνισοι. Όλα εντάξει, τώρα επηρεάζει. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα το Σάββατο, άμα έχουμε μιλήσει όλη εβδομάδα, δεν θα θες να με δεις. Καλά, εννοείται. Ξέρω εγώ, ενώ παλιά ένα Σάββατο θα έβγαινε πιο εύκολα. Σου λείπουν άλλα πράγματα. Αλλά οκ. Εμείς κάνουμε έτσι, ναι.
Είμαστε όλη μέρα μαζί και μετά δεν βγαίνουμε. Δεν θα έρθω να σα ξαναδώ μετά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα, την απολαύσαμε. Πήγε πιο καλά, γιατί η σημερινή μου θα είναι πιο τυποποιημένη. Αλλά μιλήσαμε όπως θα πίναμε καφέ. Ακριβώς. Οπότε ελπίζουμε να άρεσε και στο κοινό μας. Οπότε αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν και αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και βάλτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και φυσικά, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.